Γεια σου, καλώς ήρθες στο κανάλι μου, στο ACAST κανάλι. Λοιπόν, βλέπεις εδώ γίνεται ένας χαμός. Εδώ και τι δεν έχουμε. Έχουμε 500 πράγματα, τόσες κάρτες ταρό. Τι θα κάνουμε? Θα φτιάξουμε μαζί, πέρα από το ότι θα επιλέξετε, αλλά θα φτιάξουμε μετά και μαζί το ξύφο σου. Και το ξύφο σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Εδώ αυτές οι κάρτες, αυτές εδώ πέρα, είναι κάρτες που τις έψαξα εγώ και ήταν το πρώτο ξύφος που βγήκε από το κάθε deck. Και μαζί θα φτιάξουμε λοιπόν τις κάρτες, το ξύφος, και μπορούν να βγουν από εκεί πέρα απίστευτα πράγματα. Μπορούν να βγουν στοιχεία του χαρακτήρα σου. Μπορούν να βγουν καταστάσεις στις οποίες ζεις. Μπορεί να βγουν πράγματα στα οποία χρειάζεται εσύ να στηριχθείς και το τι σημαίνει τελικά τα ξύφη. Εντάξει. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσουμε αρκετά πραγματάκια. Εκείνο που χρειάζεται εσύ είναι ότι βλέπεις βεβαίως τα ξύφη τα οποία πρέπει εσύ να επιλέξεις, ποιο ξύφος είναι αυτό το οποίο σου αρέσει. Θα δουλέψουμε με το αντίστοιχο deck. Όμως έχω να σου πω κάτι. Στο site μου το έχω ανανεώσει, το ανανεώνω συνέχεια, του βάζω καινούρια πράγματα. Βάζω καινούρια πράγματα τα οποία πάντα είναι δωρεάν, υπηρεσίες δωρεάν. Μία κάρτα, τρεις κάρτες, chat με μένα, online χρησμός και μαντίο, έτσι. Επίσης υπάρχει πλήρες πλέον οδηγός αριθμολογίας, το έχω ανανεώσει, στο οποίο θα βρεις απίστευτες πληροφορίες. Τι θέλεις, τον αριθμό πεπρωμένου? Τι σημαίνει ο ακρογωνίος λίθος στο πρώτο γράμμα του ονόματός σου? Συμφωνία πεπρωμένων, θες να δεις τον εαυτό σου μαζί με κάποιον άλλον? Μπαίνεις μέσα και τα φτιάχνεις όλα. Τι θες, λίγο αστρολογία, να δεις λίγο αστρολογικό χάρτη? Τι σπαναγιά στα μάτια. Ρούνους, θέλεις να πάρεις μία έτσι πρόβλεψη από τη δύναμη και τη μυστηριακή ενέργεια των ρούνων? Μπες μέσα και δες, πρόσεξε, ποιος ρούνος θα σε επιλέξει, γιατί έτσι γίνεται. Λοιπόν, μπες μέσα, μπες στο site μου, γκουγκλαρέτο και θα περάσεις πάρα πολύ ωραία, θα πάρεις πάρα πολύ χρήσιμες πληροφορίες. Και βέβαια υπάρχει και το πλήρες αριθμολογικό προφίλ, στο οποίο μπορείς να κάνεις και εκεί ολοκληρωμένη αριθμολογική ανάλυση. Ετοιμάζω και άλλα πράγματα βεβαίως, δεν σας τα πω τώρα, όταν έρθει η ώρα και η στιγμή θα τα δούμε με λεπτομέρεια. Τώρα, πάμε εδώ να δούμε τα δικά μας. Εντάξει, πάμε να δούμε πώς θα φτιάξουμε το ξύφος μας. Οπότε, εγώ θα τα βάλω αυτά στην άκρη για να έχουμε χώρο. Είναι τα 5 decks, εντάξει, τα οποία εκπροσωπούνται από αυτές τις κάρτες. 1, 2, 3, 4, 5. Εδώ είναι 5 ξύφη λοιπόν, τα οποία δεν έχουν φτιαχτεί ακόμα. Τα βλέπεις εσύ βέβαια σαν εικόνα, αλλά μαζί τα φτιάξουμε από πίσω να δούμε τι σημαίνει για αυτό το ξύφος. Πάμε λοιπόν. Ωραία. Θα βάλω αυτές τις κάρτες εδώ πέρα για να έχουμε το χώρο μας, για να αρχίσουμε να βλέπουμε με τι θα δουλέψουμε, εντάξει. Και ξεκινάμε λοιπόν με το πρώτο ξύφος. Το πρώτο ξύφος είναι ακριβώς ο άσος ξυφών. Αυτό μου βγήκε πρώτο. Δηλαδή, όταν έπιανα τις κάρτες, τις αναποδογύρισα, δηλαδή έκανα έτσι, και έψαχνα, λέω, για να βρω πού θα βρω το πρώτο ξύφος. Εντάξει, λοιπόν. Έχω ανακατέψει κτλ. Άσος ξυφών. Πολύ δυνατό χάρτη. Πολύ σημαντικό για σένα. Που δείχνει ότι είσαι ένας άνθρωπος. Τώρα θα μου πεις, μας ακούμε χιλιάδες. Ναι, όλοι. Έχεις αξία. Αυτό σου λέει. Έχεις δύναμη, έχεις αξία. Έχεις το ταπεραμέντο του λόγου. Ο καθένας από εμάς είναι διαφορετικός, έτσι. Ο καθένας εκφράζεται με διαφορετικό τρόπο. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Σου δείχνει όμως εδώ ότι έχεις αυτή τη δυνατότητα της έκφρασης, του γραψίματος, του λόγου. Μπορεί να ασχολείσαι με πράγματα που έχουν να κάνουν με χαρτιά, με συμβόλαια δηλαδή. Πώς το λένε, νομική, δικηγόρος, συμβολεογράφος, συγγραφέας. Εντάξει, σκεφτόμαστε και πιο ανοιχτά σε πολλά πράγματα. Όμως ο άσος ξυφών σημαίνει δύναμη. Αγαπημένα μου, αγαπημένο μου, ξεκινάμε με κάτι πάρα πολύ απλό, το οποίο σου λέει ξεκάθαρα, ξεκινάς, η βάση σου λοιπόν είναι η δύναμή σου και η δύναμη του να ξεχωρίζεις την αλήθεια, την ψέμα, και η δύναμη επίσης του να ξορκίζεις το κακό. Δεν θα το επεκτείνω περισσότερο, δεν θα πω περισσότερα, πάντως έχεις σαν άνθρωπος κάποιες δυνατότητες ώστε να ξορκίζεις το κακό. Το αφήνω εκεί. Δεν λέω περισσότερα. Το ξέρω ότι θα θέλεις να ακούσεις περισσότερα, αλλά δεν θα πω περισσότερα. Πάμε τώρα να δούμε. Φτιάχνουμε το ξύφος τώρα, έτσι. Εδώ είναι η βάση. Είναι σαν να είναι η λαβή του. Σαν να είναι το κάτω-κάτω κομμάτι. Για να το πιάσουμε εδώ στο χέρι, έτσι εδώ. Εντάξει, να είναι η λαβή εδώ, έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα. Λίγο ενέργεια. Τι παίζει εδώ και τι γίνεται. Και αυτό που έχει βγει είναι το κηρύκιο.
Θέλει να σου πει λοιπόν το κηρύκιο με τον αριθμό 33. Εδώ έχουμε τον αριθμό 1, εδώ έχουμε τον αριθμό 33. Θέλει να σου πει το κηρύκιο για θεραπείες. Κάτσε, το φέρω να το δεις και κοντά, γιατί μου αρέσει να τα φέρω κοντά στην κάμερα για να τα βλέπεις. Θεραπεία, καριέρα, προστασία γενικότερα, είπαμε εξορκίζουμε το κακό, σημαντικά γεγονότα που ίσως στο μέλλον, από τη στιγμή που βλέπεις ισχύει η ανάλυση, έτσι πρόσεξε, μπορεί αυτό το βίντεο να, που τώρα είπα το δεις το βίντεο μετά από μήνες που έχει γυριστεί, είναι από τη στιγμή που το βλέπεις το βίντεο, εντάξει. Εδώ έχει να κάνει με το κηρύκιο αριθμός 33, είναι η θεραπεία. Και όταν εννοούμε θεραπεία, εννοούμε θεραπεία στον εαυτό μας, εννοούμε να πάρουμε υποστήριξη, εννοούμε να έχουμε κάποια καθοδήγηση, κάποιο δάσκαλο, κάποιος να μας πει 2-3 πραγματάκια, μπορεί να είναι και ο ψυχολόγος, μπορεί να είναι και ο θεραπευτής, μπορεί πολλά, μπορεί να είναι ο πνευματικός μας, δεν ξέρω, ο καθένας με αυτό που είναι ελεύθερος και πιστεύει, γιατί ελεύθερα πρέπει κάποιος να αποφασίζει στη ζωή του τι θέλει να κάνει, βεβαίως και η ελευθερία έχει περιορισμούς, αλλά τέλος πάντων, και να επιλέξει το δικό του κομμάτι τι σημαίνει θεραπεία. Θεραπεία μπορεί να βάλω μια ταινία να περάσω καλά, έτσι. Και αυτό θεραπεία είναι της ψυχής. Είναι να περπατήσω. Είναι να, πώς το λένε, να υιοθετήσω ένα ζωάκι, ας πούμε. Ή, γιατί κάποιοι άνθρωποι μπορεί να και, εντάξει, να θέλουν να το κάνουν έτσι. Όλα αυτά είναι κομμάτια τα οποία θεραπεύουν και γαλινεύουν την ψυχή. Πάμε τώρα. Στο επόμενο. Αφού είδαμε αυτό εδώ και φτιάχνουμε τώρα σιγά σιγά το... Θα φτιάξουμε τώρα το σπαθί μας. Φτιάχνουμε το σπαθί τώρα. Φτιάχνουμε τα στοιχεία. Άρα είσαι ένας άνθρωπος με αυτά τα στοιχεία κιόλας. Ότι έχεις και τη δυνατότητα της θεραπείας. Να θεραπεύεις και τους άλλους ανθρώπους. Έτσι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε. Αυτό που βγήκε εδώ είναι το ζώδιο των διδύμων. Οι δίδυμοι ασχολούνται με πράγματα όπως. Όπως το βλέπεις εδώ πέρα στην εικόνα, την πολύ όμορφη εικόνα. Έχει τον αριθμό 3 και εδώ. Παίζει σημαντικό ρόλο. Μπορεί να έχει να κάνει με σένα που είσαι δίδυμος, ο οροσκόπος σου ή ένα συγκεκριμένο σημείο στο χάρτη σου που εκεί οι δίδυμοι έχουν μια έντονη ενέργεια, ας το πούμε, και κάτι θέλουν να σου πούνε αστρολογικό σου χάρτης. Οι δίδυμοι όμως έχουν να κάνουν και εδώ με την επικοινωνία, κυρίως. Θα μου πείτε όλοι οι δίδυμοι είναι επικοινωνιακοί? Όχι. Αν δεν είσαι επικοινωνιακός, τότε σημαίνει ότι πρέπει να το αναπτύξεις και να μην φοβάσαι να πεις την αλήθεια. Αν είσαι επικοινωνιακός, από την άλλη, θέλει να σου πει ότι κοίταξε να δεις πάντα. Να χρησιμοποιείς έτσι την ενέργειά σου ώστε να έχει, τα στοιχεία της αλήθειας. Οι δίδυμοι έχουν να κάνουν επίσης με τις επιχειρήσεις, έχουν να κάνουν με το εμπόριο, έχουν να κάνουν με επαγγέλματα επικοινωνία. Γενικά όμως θέλω να σου πει ότι όταν έρθει η ώρα και η στιγμή, μίλα, επικοινώνησε, πες τα. Επίσης η δίδυμη έχει να κάνει με την εξυπνάδα, έχει να κάνει με τις σπουδές. Έχει να κάνει με τη μόρφωση. Εντάξει, αυτά είναι τα στοιχεία σου. Θα μου πει τώρα κάποιος, εγώ δεν έχω τελειώσει το σχολείο, ας πούμε, δεν πήγα πανεπιστήμιο. Δεν παίζει μεγάλο ρόλο αυτό. Όταν εννοούμε μόρφωση, εννοούμε ότι κάποιος μπορεί να μην έχει τελειώσει τη σχολή την οποία θέλει, να την παράτησε ή να μην του άρεσε, έτσι. Λοιπόν, ναι, μπορεί κάποιος να έχει τελειώσει το πανεπιστήμιο, αλλά να μην του άρεσε, ας πούμε, κτλ. Το λέω έτσι σαν ένα μικρό παράδειγμα. Μόρφωση σημαίνει επεκτείνω τις γνώσεις μου και σε άλλα πράγματα. Πολλές φορές είναι και λίγο άσχετα από το αντικείμενό μου. Να έχω μια ευρεία οπτική και γνώση σε πολλαπλά θέματα. Αυτό κάνουν και οι δίδυμοι. Τους αρέσει να καταπιάνονται και με πολλά πράγματα. Εντάξει. Άρα λοιπόν εδώ μιλάμε και γνώσεις. Πάμε τώρα λίγο αριθμολογικά να δούμε κάτι. Ωραία. Πάμε με μια κάρτα αριθμολογίας. Η οποία έρχεται εδώ και βγαίνει και σημαίνει το time out. Time out σημαίνει ότι ήρθε η στιγμή να πάρω λίγο το χρόνο μου για να ξεκουραστώ. Εσύ λοιπόν έχεις πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη αυτό το διάστημα που το βλέπεις τώρα να μάθεις να ξεκουράζεις τον εαυτό σου, το σώμα σου, την ψυχή σου, το μυαλό σου. Ίσως έχεις εργαστεί πάρα πολύ με πολλά πράγματα. Ίσως έχεις καταπιαστεί με πολλά πράγματα. Εδώ αυτή η κάρτα δηλώνει ότι μπορεί να διακατέχεσαι από άγχος, να μην αισθάνεσαι και εντελώς πάρα πολύ καλά, να έχεις ένα απίστευτο στρες και να στρεσάρεσαι πάρα πολύ και να δυσκολεύεσαι πάρα πολύ. Τώρα ήρθε η στιγμή να πάρεις έστω 1-2 μέρες λίγο για να αντέξει η ψυχή σου, για να ανανεωθεί λίγο η ψυχή σου, εντάξει. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να φύγεις από το σπίτι. Δεν σημαίνει ότι πρέπει, ξέρω εγώ. Να πας κάπου ταξίδι, εκτός και αν το θέλεις, εντάξει. Σημαίνει κάθομαι σπίτι,
Παίρνω, ρε παιδί μου, μια μέρα άδεια από τη δουλειά. Αν μπορώ, μια Παρασκευή και την κάνω όπως σου κούπου λένε. Ή παίρνω τέσσερις, με δύο μέρες. Δηλαδή, Παρασκευή, δηλαδή έχω την Παρασκευή μου και τη Δευτέρα μου. Λέω τώρα, αν μπορείς να το κάνεις. Ή ένα ρεπό ή κάτι. Κόλλησέ τα κάπως. Και μην κάνεις τίποτα. Κάτσε στο σπίτι, κάνε κοκκούνινγκ που λένε. Μπορείς να μιλήσεις με ένα-δύο φίλους να έρθουν να σε δουν, δεν ξέρω τι, να πας για καφεδάκι και αυτά. Γιατί πολλές φορές έξω ο κόσμος έχει πολύ φασαρία, πολύ θόρυβο, πολύ βοή κτλ. Είναι ωραίο βεβαίως, αλλά χάνεις και πολλή ενέργεια. Διότι πρόσεξε να δεις, αγαπημένο μου, θα φτιαχτείς, θα γίνεις όμορφη κουκλάρα, θα βγεις έξω, πολλά μάτια θα σου τραβάνε την ενέργεια, διότι ναι, ένας όμορφος άνθρωπος μαγνητίζει. Είτε άντρας είτε γυναίκα. Και πέφτουν όλα τα μάτια. Και δεν το λέω ότι γίνεται από κακό. Γιατί έτσι είναι. Οι άνθρωποι κάνουν μια ανταλλαγή ενέργειας. Και τραβάνε και ρουφάνε και λένε: Πω, τι όμορφο, τι όμορφο. Και τραβάνε και τραβάνε. Και κοιτάνε. Και σε ματιάζουν. Φτου που λένε. Λοιπόν, έτσι λίγο. Εντάξει. Όμως, εδώ αυτό το οποίο θέλει να σου πει είναι ότι πρέπει να βρεις τον φυσιολογικό σου ρυθμό. Τώρα, εδώ αυτή η κάρτα έχει και μία επιβεβαίωση. Αυτή η επιβεβαίωση σημαίνει ότι παίρνω το χρόνο μου για τον εαυτό μου ώστε να εξισορροπήσω το σώμα μου με τη ζωή μου. Αυτή είναι η επιβεβαίωση. Άμα θέλεις, μπορείς να την έχεις και λίγο να μπει μέσα σου. Στο μυαλό σου δηλαδή και στην καρδιά σου και στο σώμα σου λίγο να εντυπωθεί. Ας επιλέξουμε μία από αυτές τις κάρτες, γιατί φτιάχνουμε το σπαθί μας και βάζουμε αρκετές ενέργειες εδώ και βεβαίως χωρίς την ενέργεια της Σελήνης δεν μπορούμε να φτιάξουμε καλά το σπαθί μας. Και τι σου λέει. Εδώ έχουμε μία νέα Σελήνη στον Λέοντα. Παρατήρησε κάθε νέα Σελήνη από εδώ και στο εξής που βλέπεις στο βίντεο. Πώς. Παρατήρησε το. Τώρα θα μου πεις πώς να το κάνω αυτό. Εντάξει. Παρατήρησε τα γεγονότα τα οποία εξελίσσονται μετά από αυτό. Μετά από αυτή την πληροφορία. Ήξερε μετά από κάθε νέα Σελήνη. Γιατί όλα είναι βιορυθμοί. Και εδώ αυτό που σου λέει αυτή η κάρτα, αυτό το οποίο χρειάζεται για να πετύχεις στη ζωή γενικά, αλλά και εσύ σαν άνθρωπος, είναι η αυτοπεποίθηση. Και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια. Ξέρετε, έχω συναντήσει, θα το έχετε πάθει και εσείς, πολλούς ανθρώπους στη ζωή, οι οποίοι μπορεί να μην έχουν τις ικανότητες για να κάνουν κάτι. Εννοώ δηλαδή, μπορεί ένας να είναι τόσο όμορφος, λέω τώρα σαν άντρας ή δεν ξέρω τι, ή να μην έχει τόσες αυτό ικανότητες για να κάνει κάποια πράγματα, ή παρόλα αυτά όμως να έχει γίνει, ξέρω εγώ, γενικός διευθυντής σε μια εταιρεία, λέω τώρα έτσι ένα παράδειγμα, ή να έχει ανοίξει δική του εταιρεία, ή να ανοίγει ή να κάνει. Κρίσε, παιδί μου, αυτός μου φαίνεται πολύ μαμούχαλος, να το πω έτσι. Πώς είναι δυνατόν? Ναι, ξέρετε γιατί. Κάθε άνθρωπος, όταν εμείς το γνωρίζουμε, το γνωρίζουμε με κάποια φίλτρα, εντάξει. Ή όταν το ζούμε και λέμε, λέω τώρα όνομα τυχαίο, ο Τάκης τώρα, μα ο Τάκης. Να μας την πει ο Τάκης ή ο Τάκης. Έλα δε που ο Τάκης θα τα κάνει μια χαρά. Γιατί είναι η αυτοπεποίθηση. Ή ο Γιωργάκης, έλα μόνο το Γιωργάκη. Ή η Ελενίτσα, σιγά η Ελενίτσα τώρα θα πάει αυτό να κάνει. Και έλα τώρα. Που λέμε εμείς, έχουμε και το ελληνικό στοιχείο, όπως το λέμε, έτσι. Και βάζω και λίγο έτσι δράμα για να το κάνω. Ναι, είναι αυτοπεποίθηση, έχει αυτοπεποίθηση. Και αυτό που έλεγα προηγουμένως, ότι ο κάθε άνθρωπος έχει μέσα του στοιχεία τα οποία τον εξισορροπούν. Ναι, ο Τάκης έχει στοιχείο το confidence, έχει στοιχείο την αυτοπεποίθηση. Έτσι και εσύ έχεις στοιχείο την αυτοπεποίθηση, η οποία θα σε βοηθήσει να φτιάξεις το σπαθί σου για τη ζωή, για να κάνεις τα επόμενα βήματα. Διότι η ζωή είναι μία μάχη. Μπορεί να είναι μια ζούγκλα, μπορεί να είναι μια μάχη, μπορεί να έχει απίστευτες δυσκολίες για τον καθένα. Αυτό το οποίο προχθές το διάβαζα σε ένα βιβλίο αστρολογίας ξένο, το οποίο έλεγε το εξής, ότι έχουμε έρθει στη ζωή. Δεν σημαίνει ότι το ασπάζεστε, απλά σας λέω την πληροφορία, έτσι. Μπορεί κάποιος να πει ναι, συμφωνώ και διαφωνώ. Okay. Έχουμε, λέει, έρθει στη ζωή, όχι για να είμαστε χαρούμενοι ή και δυστυχισμένοι. Έχουμε έρθει για να μάθουμε. Αυτό έχει αρκετή δόση αλήθειας, εντάξει. Ναι, στη ζωή έχουμε έρθει για να είμαστε ευτυχισμένοι, έχουμε έρθει όμως για να εκτελέσουμε και την αποστολή μας. Όποια είναι η αποστολή του καθενός, η ξεχωριστή. Έχουμε έρθει για να βοηθήσουμε άλλες ψυχές. Ναι, έχουμε έρθει για να ενωθούμε με κάποιους ανθρώπους, ερωτικά, σεξουαλικά κτλ. Έχουμε έρθει για να κάνουμε οικογένεια, παιδιά. Έχουμε έρθει για να βιώσουμε τον πόνο. Έχουμε έρθει για να βιώσουμε δύσκολες στιγμές. Τι είναι αυτό το οποίο θα σε σώσει? Η αυτοπεποίθηση. Και ακούγεται περίεργο, θα μου πεις αυτοπεποίθηση όταν περνάω, ξέρω εγώ, μια απώλεια ενός προσώπου. Ναι.
Ναι, γιατί πρέπει να γεμίσει με αυτοπεποίθηση, γιατί το πρόσωπο που έχει φύγει και είναι στη ζωή ή και έχει φύγει από τη ζωή, αυτό που θα ήθελε για σένα, για το καλό σου, επειδή σε αγαπάει και σε αγαπούσε, είναι να συνεχίσεις τη ζωή, να συνεχίσεις επάξια να εκπροσωπείς εσύ το δώρο της ζωής. Ό,τι σημαίνει αυτό σαν συνέχεια, εντάξει. Και πάμε τώρα να φτιάξουμε το σπαθί μας. Παίρνω εδώ το deck, το έχω ήδη ανακατέψει για να γλιτώσουμε και το αυτό. Λοιπόν, και ξεκινάμε. Έχει βγει ο κρεμασμένος. Αυτά είναι τα στοιχεία σου. Ο κρεμασμένος σημαίνει πνευματικότητα. Ο κρεμασμένος σημαίνει και θυσίες. Έχει έρθει ένας υπότης εδώ μπαστούνι, εντάξει, που δηλώνει τη δύναμη, που δηλώνει την επιτυχία. Θα πω δύο-τρία πράγματα. Ένας άλλος άσος εδώ, πολύ ωραία, άσος πεντάκτινο. Και ναι, για κάτσε να τα φέρω λίγο εδώ. Τα βλέπεις όλα, όλα φαίνονται. Ζωγραφίσαμε τώρα, έχουμε κάνει σαν να έχουμε κάνει ένα πίνακα τώρα εδώ με την ιστορία της ζωής σου. Και ένα ακόμα που φτιάξαμε το σπαθί και ο Ιεροφάντης. Εντάξει, λοιπόν. Εδώ έχουμε φτιάξει το ξύφος μας. Αυτό είναι το δικό σου ξύφος. Δες το. Παρατήρησέ το λίγο. Δες τα στοιχεία του. Έχει να κάνει με την πνευματικότητα. Ποσειδώνας εδώ. Το μελετάς και εσύ στο χάρτη σου, όπως και εδώ πέρα Νέα Σελήνη αλλά και το Λέοντο. Θα μου πεις όλα αυτά λέξω. Εντάξει, εγώ σου λέω κάποια στοιχεία. Αλλά ο Ποσειδώνας εδώ σημαίνει και οι θυσίες που έχεις κάνει ή οι θυσίες που θα χρειαστεί να κάνεις, και η μεγαλύτερη θυσία που κάνει ένας άνθρωπος είναι ο χρόνος του. Δες πώς εσύ θα ξοδέψεις το χρόνο σου. Εδώ είναι ο υπότης μπαστούν. Νέα πράγματα, θες νέα πράγματα και επειδή συνδυάζεται και με το άσο πεντάκτινο, θες να πετύχεις και στα επαγγελματικά και στα οικονομικά, να ανεβάσεις ενέργεια εδώ, να μάθεις, γιατί εδώ ο υπότης μπαστούνι μας μιλάει για ενέργεια, για σοφία, για να πάω να μάθω, για κατάκτηση πραγμάτων, για αυτοπεποίθηση, έτσι. Δεν θα το μπορούσε να το κάνει ο υπότης αυτό χωρίς αυτοπεποίθηση. Έξω στη ζωή λοιπόν βγαίνεις με αυτοπεποίθηση. Βγαίνεις να κατακτήσεις και να ξέρεις ότι ο υπότης και ο κάθε υπότης μπορεί και να χάσει τη ζωή, μπορεί και να πέσει και να σκοντάψει και να μην πετύχει το στόχο του. Απογοητεύεσαι? Ναι, οκ. Okay. Προχώρα. Λέω τώρα ένα πολύ απλό παράδειγμα. Δεν σου έκατσε, ξέρω εγώ, μία σχέση με τον τάδε που ήσουν ερωτευμένος, ερωτευμένη κτλ. Okay, εντάξει, προχωράς. Έτσι είναι η ζωή, προχωράς. Μην μου πείτε ότι δεν σας έχει τύχει πολλές φορές και σε εσάς να σας θέλει κάποιος και εσείς να μην τον θέλετε και να τον απορρίπτετε. Γιατί η απόρριψη, ναι, μεν πονάει για εμάς, αλλά πολλές φορές το κάνουμε και εμείς για άλλους ή για άλλες. Η απόρριψη πονάει. Αλλά έτσι είναι η ζωή όμως. Και εδώ, άσος πεντάκτινο, νέα ξεκινήματα, θες νέα πράγματα στα επαγγελματικά σου, και ο Ιεροφάντης έρχεται να σου πει, γιατί ο Ιεροφάντης στο θετικό του είναι μια πολύ όμορφη κάρτα, μια πολύ ευγενική κάρτα, μια πολύ καλοσυνάτη κάρτα, μια κάρτα που έχει να κάνει με τη διδαχή. Εδώ είναι Ταύρος, ενώ είναι ζώδια της γης, εντάξει, και έχει να σου πει επίσης και έχει πίστη. Ό,τι και να είναι, έχει πίστη. Ναι, αυτό που έχει υποθεί ότι η πίστη μετακινεί και βουνά, ναι, εννοεί, θέλει να πει ότι όταν η πίστη είναι τόσο ισχυρή μέσα, έχεις και την αυτοπεποίθηση, τίποτα δεν σε ξεκουνάει, δεν διασαλεύεσαι με τίποτα. Και βγαίνεις λοιπόν με αυτά τα στοιχεία του χαρακτήρα σου, γιατί το ξύφος είναι ο χαρακτήρας σου, είναι η προέκταση του εαυτού σου. Με αυτά βγαίνεις έξω, στη ζωή, με αυτά τα νέα στοιχεία και τις νέες πληροφορίες που έχεις μάθει και τις επιβεβαιώσεις, έτσι. Και βγαίνεις έξω στη ζωή για να κάνεις πράγματα. Για να πετύχεις. Ναι, δεν θα κερδίσουμε όλες τις μάχες. Αυτό είναι γεγονός. Θα χάσουμε. Θα χάσουμε. Τι κάνεις όμως όταν θα χάσεις? Όταν κερδίζουμε είμαστε όλοι ευτυχισμένοι. Κερδίσαμε, πετύχαμε, κάναμε, εντάξει. Τι θα κάνεις όταν φας απόρριψη? Τι θα κάνεις στα όχι των ανθρώπων, τα οποία έχουν κάθε δικαίωμα να σου πω και όχι, να σου το πω έτσι. Όχι σε αυτόν τον έρωτα, όχι σε αυτή τη δουλειά, όχι σε αυτή την κατάσταση, όχι σε αυτή τη συνεργασία, όχι σε αυτή τη στήριξη, όχι σε αυτό δεν θα σε φροντίσω, όχι δεν σε θέλω τώρα, όχι έχω θυμώσει μαζί σου, όχι, 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 όχι έχω φύγει από τη ζωή, πλέον φεύγω από τη ζωή. Όλα αυτά είναι και μια προδοσία, έτσι. Τι θα κάνεις? Αυτά εδώ είναι στοιχεία του εαυτού σου τα οποία θα σε βοηθήσουν. Αυτά. Δεν λέω κάτι άλλο. Αρχίζω λοιπόν και το μαζεύω το σπαθί, αυτό το πολύ όμορφο σπαθί. Για να προχωρήσουμε λοιπόν στο επόμενο δεύτερο deck. Okay, λοιπόν. Δεύτερο deck. Μισό λεπτό, τα μαζεύω, τα βλέπετε. Μια χαρά, ωραία.
Ορίστε. Έχω κάνει εδώ και εδώ. Πάμε λοιπόν. Το δεύτερο deck, το πρώτο στοιχείο, το πρώτο ξύφος που βρήκα ήταν ο ακόλουθος ξυφών. Ο ακόλουθος ξυφών είναι μία από τις περίεργες κάρτες. Ο ακόλουθος μιλάει γενικά λίγο προσοχή στην ανοριμότητα. Τώρα, ανοριμότητα στην οποία, ναι, και εσύ μπορεί να φέρθηκε σαν όριμα σε κάποιες καταστάσεις, λίγο παιδιάστικα, ή ανοριμότητα που έχεις φάει, να το πω έτσι, από άλλους ανθρώπους. Όμως, κοίταξε να δεις. Πάντα μία κάρτα, ακόμα και οι χειρότερες κάρτες, έχουν πάντα ένα θετικό μήνυμα, μία προτροπή. Εδώ η προτροπή σημαίνει να περιμένεις. Φαίνεται ότι μπορεί στη ζωή σου λίγο να αποφασίζεις παρορμητικά, ίσως και χωρίς πολλή σκέψη. Εδώ όμως το θετικό της κάρτας σου λέει να περιμένεις. Πρώτα περιμένεις, γιατί εδώ είναι μια στάση αναμονής. Εντάξει. Και επειδή αυτή η κάρτα κρύβει και διάφορα μυστήρια, όπως είναι το κουτσομπολιό, οι φήμες, φαίνεται ότι μπορεί κάποιοι να θέλουν να σε επηρεάσουν μέσα από αυτή την κατάσταση και μέσα από αυτή τη διαδικασία. Το θετικό αυτής της κάρτας είναι σπουδάζω, μαθαίνω, περιμένω και καταφέρνω και ξεχωρίζω ποιο είναι το θετικό, ποιο είναι το αρνητικό, ποιο είναι το ψέμα και η αλήθεια και δεν δίνω τόσο πολύ σημασία σε αυτά τα οποία, μάλλον σε αυτά που οι άλλοι μου λένε τα φιλτράμε. Εντάξει. Ο ακόλουθος όμως το θετικό είναι μαθαίνω νέα πράγματα, έχω υπομονή, οριμάζω, σοβαρεύω και με τη δύναμη του μυαλού μου, γιατί εδώ τώρα μιλάμε για ζώδια του αέρα, με τη δύναμη του μυαλού μου, με την επιχειρηματικότητά μου, τελικά μπορώ να τα καταφέρω σε μια κατάσταση. Εντάξει, ωραία. Πάμε τώρα να δούμε λίγο το ενεργειακό αποτύπωμα εδώ, αυτού του ξύφους. Λοιπόν, εδώ έχει βγει ο Σαμάνος. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική κάρτα. Εδώ έχει να κάνει, λοιπόν, να σας το δείξω, όμορφη κάρτα. Αριθμός 23, ό,τι σημαίνει το 23, ή το 2, ή το 3, ή και το 5. Γράμμα ρο. Αυτό είναι ένα ρουνικό σύμβολο, δεν θα το αναλύσουμε τώρα για να μην μπερδευτούμε. Αν θέλεις όμως μπες στο site μου και πάρε ρούνο για τις επόμενες 7 μέρες για να δεις τι θέλει να σου πει. Πνευματικός οδηγός, μαχητικότητα, εσωτερική καθοδήγηση, θεραπεία. Οι σαμάνοι λοιπόν είναι μεγάλοι θεραπευτές και μέσα από την διαδικασία της έκστασης, να το πω έτσι, ναι, με διάφορα βότανα και αυτά που φτιάχνουν, μπαίνει ο οργανισμός σε μία κατάσταση, ας το πούμε, εκτός σώματος, εντάξει, στο οποίο μετά όταν έρχεται πάλι στη γη και εκτός σώματος βεβαίως μπαίνει και μάλλον επισκέπτεται άλλες διαστάσεις, γιατί το μυαλό είναι, πώς το λένε, ανοίγει κατά κάποιο τρόπο μία πύλη άλλης αντίληψης, ας το πω έτσι τώρα, μην το καμπαρίνουμε, τέλος πάντων, και ύστερα μετά υπάρχει ο εξαγνισμός. Ο Σαμάνος δηλαδή κάνει μία διαδικασία για εξαγνισμό. Αυτό είναι εδώ πέρα που λέει και για θεραπεία. Εντάξει, και καθοδήγηση. Ό,τι και να είναι όμως, εδώ σημαίνει και μαχητικότητα και τη μαχητικότητα την έχεις. Από αυτό εδώ πέρα το χαρτί. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε τώρα. Και πάμε εδώ τώρα λίγο στο αστρολογικό κομμάτι, στις αστρολογικές κάρτες, να δούμε ποιο ρόλο παίζει τώρα αυτή τη στιγμή αστρολογικά και τι χρειάζεται εσύ να δεις λίγο αστρολογικά, εντάξει, να μελετήσεις. Και μας βγαίνει λοιπόν ο νότιος δεσμός. Ο νότιος δεσμός έχει να κάνει με το παρελθόν της ψυχής. Θέλεις εσύ παρελθόν χρονικά σε υγιεινό επίπεδο? Εδώ όμως σου μιλάει και για ένα άλλο κομμάτι, το οποίο είναι η ψυχή τι κουβαλάει πριν έρθει εδώ στη ζωή. Ας το έτσι λοιπόν. Όμως, εδώ έχει να κάνει με το παρελθόν και φυσικά το παρελθόν της ψυχής είναι αυτό το οποίο λένε πολλές φιλοσοφίες, θρησκείες, μας επηρεάζει γιατί φέρνει στοιχεία, κουβαλάει στοιχεία τα οποία εμείς δεν τα θυμόμαστε και βγαίνουν υποσυνείδητα όλα αυτά και μας επηρεάζει στο μέλλον. Τι ανθρώπους θα συναντήσουμε, ανθρώπους που αδικήσαμε ίσως από άλλες ενσαρκώσεις. Λοιπόν, αριθμός 33. Και αυτό παίζει κάποιο ρόλο. Έχεις λοιπόν 23 και 33, δεκάδα λοιπόν, ανεβαίνουμε επίπεδο. Όμως το θετικό του νότιου δεσμού είναι, μπες να το διαβάσεις, να διαβάσεις πού είναι ο νότιος σου δεσμός εσένα, αστρολογικά, και δες τι θέλει να σου πει, γιατί υπάρχει ένα πολύ σημαντικό μήνυμα. Εδώ είναι και καρμική αστρολογία. Εδώ αμέσως αρχίζουμε και έχουμε δεδομένα καρμικής αστρολογίας
τα οποία βγαίνουν γιατί κάτι έχουν να σου πούν. Βόρειος νότιος δεσμός είναι μέσα στα πλαίσια καρμικής αστρολογίας. Δες και τον Πλούτονα που έχεις. Εντάξει. Θα μου πεις στο τέλος, μα πρέπει να κάνω ολόκληρη ανάλυση. Εντάξει. Εγώ απλά σου ανοίγω κάποια πράγματα. Τώρα ο καθένας από εκεί και πέρα όπως θέλει το προχωράει. Εντάξει. Πάμε να δούμε αριθμολογικά. Φτιάχνουμε το ξύφος μας τώρα. Έλα εδώ να φτιάξουμε το ξύφος μας. Τι γίνεται εδώ. Όπα. Έχει βγει ο αριθμός 19. Εδώ έχει να κάνει με το Pride. Τι σημαίνει Pride όμως. Σημαίνει περηφάνεια. Έτσι. Είσαι λοιπόν ένας άνθρωπος πάρα πολύ περήφανος γενικότερα στη ζωή σου. Έχεις και έναν εγωισμό που λένε, μια περηφάνεια, μια δυναμική, έτσι. Λοιπόν, όμως, εδώ το μάθημα είναι ότι η ζωή μπορεί να σε αναγκάσει να την καταπιείς αυτή την περηφάνεια. Να σε ρίξει κάτω, στα πατώματα που λένε. Και αυτή η περηφάνεια μετά να σε πληγώσει. Να λέει, παιδί μου, εγώ είμαι ένας άνθρωπος αυτό. Και να πληγωθείς. Και να έχεις στεναχωρηθεί. Όμως εδώ πρέπει να καταλάβεις ότι πολλές φορές και στη ζωή και στους ανθρώπους που συναντάς, γι' αυτό πέφτει εδώ και η θεραπεία και εδώ πέφτει και, το, και ο δες πως όλα δένουν σαν πληροφορία, σαν εικόνα και ο νότιος δεσμός και τα λοιπά που σημαίνει και συναντήσεις με άλλους ανθρώπους και αυτά. Πρέπει όμως να δεις και την εικόνα και των άλλων ανθρώπων και, τη δική τους τη μεριά. Γιατί εδώ σημαίνει και αρκετός εγωισμός. Είναι το 9, το 1, το 9 μας κάνει 10, μας κάνει 1. Είναι ένας από τους περίεργους αριθμούς. Έτσι δεν είναι εύκολος αριθμός. Βέβαια εδώ λες ότι κοίταξε να δεις, εγώ θέλω να κάνω μια χαρούμενη ζωή, μια πολύ όμορφη ζωή. Και φυσικά εννοείται ότι πρέπει μπορεί να θέλω να έχω τον έλεγχο, να κάνω κάποια πράγματα. Ξέρεις κάτι όμως, το να... Γιατί εδώ είναι και μια κάρτα μαχητικότητας. Το να μειώνεις τον άλλον, να τον πολεμάς για τις απόψεις που μπορεί να έχει, να το ξέρεις ότι πολλές φορές είναι εναντίον στη φύση της ψυχής. Γι' αυτό έχει βγει εδώ πέρα και αυτό εδώ πέρα και ο νότιος δεσμός. Ενάντια στη φύση της ψυχής. Άκουσε το αυτό που σου λέω. Έχει ιδιαίτερη σημασία. Φυσικά θα πεις την άποψη σου, αλλά ξέρεις, οι άνθρωποι προσπαθούν να επιβάλλουν την άποψή τους στους άλλους. Πάνω σχάρα να σας πω ένα παράδειγμα για μένα δηλαδή. Οκ, εντάξει, εμένα μου αρέσουν που βλέπω τα ταρό, η αστρολογία, η αριθμολογία. Δεν μπορώ να επιβάλλω σε κανέναν. Τίποτα. Εγώ απλά λέω και από εκεί πέρα και κανένας δεν μπορεί να επιβάλλει. Λες αυτό που έχεις να πεις, την πληροφορία. Κάποιος το δέχεται, κάποιος δεν το αποδέχεται. Ναι, κάποιος θα μου κάνει βεβαίως και άσχημη κριτική. Κάποιος άλλος θα μου κάνει πολύ θετική κριτική. Είναι στη ζωή. Τι θα κάνω, θα κάθομαι να πληγώνομαι. Θα κάθομαι να πολεμάω τον καθένα που μου κάνει κάτι, μια άσχημη κριτική, πως είσαι έτσι, τι είναι αυτά που λες. Ναι, να το πω έτσι, τι βλακίες λες, τι είναι αυτό. Ή στην κοροϊδία του. Αυτό που κάνω, γιατί ξέρω εγώ κάποια πράγματα, κάποια πράγματα ναι τα γνωρίζω, είναι απλά προχωράω. Ξέρετε, κάποια στιγμή όταν είπε ο Ιησούς, και ο Σωκράτης είχε πει πράγματα. Όταν είχε πει ο Ιησούς, γύρισε το άλλο το μάγουλο. Αυτό είναι πολύ παρεξηγημένη έννοια. Θέλει να σου πει ότι σε μία πράξη που άλλος θα σου κάνει, μπορείς να μιλήσεις, μπορείς να πεις κάποια πράγματα, μπορείς να πεις ότι ξέρεις τι, αυτό που έκανες με πλήγωσε, αυτό που έκανες είναι πολύ στενάχωρο, αυτό που κάνεις δεν είναι σωστό για μένα ή δεν ξέρω τι, και με όποιο τρόπο ξέρω τώρα και από την περίπτωση, αλλά λέει για να μην δημιουργήσεις κάρμα. Διότι αν ανταποδώσεις και εσύ, αρχίζει και γίνεται ένταση εδώ πέρα, φεύγεις από τη θεραπεία, πας εδώ στην πολεμική και αρχίζουν και φεύγουν λόγια τα οποία είναι και πώς θα σου το πω, δεν ξέρω αν έχεις δύο ανθρώπους που τσακώνει, δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται. Θέλει προσοχή λοιπόν. Άρα λοιπόν για να βελτιώσεις εδώ πέρα την κατάστασή σου, είναι ναι, okay, εντάξει, ένας περήφανος άνθρωπος, έχεις τον εγωισμό σου, έχεις τη δύναμή σου, έχεις δυνατός άνθρωπος, όμως δώσε χώρο και τόπο και στους άλλους ανθρώπους να εκφραστούν. Μην προσπαθείς να ελέγξεις τις καταστάσεις, γιατί δεν θα τα καταφέρεις. Θα τρελαθείς. Όποτε προσπαθούμε να ελέγξουμε τρελά κάποιες καταστάσεις, καλά, δεν λέω το αφήνουμε και χαοτικά, έτσι. Τρελαινόμαστε διότι βλέπουμε μας ξεφεύγει. Κρατάμε εμείς το σκηνή έτσι εκεί. Λοιπόν, μία επιβεβαίωση που υπάρχει εδώ θα σου την πω είναι ότι αποδέχομαι τα λάθη που έχω κάνει και βελτιώνω την ποιότητα της ζωής μου. Άστο έτσι σαν νόημα. Δηλαδή, αν σου κάνει κάποιο νόημα και σου αρέσει εσένα και... Αυτή είναι η επιβεβαίωση που μπορεί να τη γράψεις κιόλας σε κάποιο ημερολόγιο και να τη βλέπεις και κάθε μέρα. Λέω τώρα εγώ. Λοιπόν, άκου να δεις το δεύτερο. Εσύ επηρεάζεσαι από την Πανσέληνο. Εδώ έχει βγει ο Ταύρος. Γενικά
που έχεις και εσύ τη σελήνη σου, πώς το λένε, αστρολογικά παίζει ρόλο. Αυτό που σου λέει εδώ είναι ότι τα όνειρά σου χρειάζονται ένα πρακτικό σχέδιο. Χρειάζεσαι και πρακτικότητα. Άρα λοιπόν συντονίζεσαι με κάθε πανσέλινο που... ναι, με κάθε νέα πανσέλινα, στο πούμε, η οποία γεννιέται. Δες με ποιο τρόπο εσύ συντονίζεσαι, διότι κάτι έχει να σου πει. Εντάξει. Κάτι σημαίνει. Και επειδή είναι και Ταύρος, θέλει να πει ότι να έχεις και ένα πρακτικό μυαλό, ρε παιδί μου. Και μια πρακτικότητα δεν είναι μόνο... δεν είναι μόνο λόγια. Εντάξει. Χρειάζεται και πρακτικότητα. Έρχεται δηλαδή η γη να προσγειώσει λίγο τον αέρα και να πει: OK, καλά αυτά που λες. Ωραίες απόψεις, ωραία λόγια. Μιλάς με πολύ έτσι έντονο τρόπο, ίσως το βιώνεις και σ' αρέσει, αλλά χρειάζεται και μια πρακτικότητα. Το να λέω και εγώ: α, αυτό χρειάζεται και μια πρακτικότητα. Άσος ξυφών. Πολύ δύναμη. Να τόσο άσος ξυφών. Πάρα πολύ δύναμη. Ένα τρία πεντάκτηνο, ναι, τρία πεντάκτηνο, πάρα πολύ καλό, ωραία, πολύ δύναμη. Εδώ σου έχει βγει ένα δεκάρι, 10 εδώ και 10 εδώ, πρόσεξέ το, και βεβαίως και ένα και ένα εδώ, είναι η συνέχεια λοιπόν της λαβής του σπαθιού σου, το οποίο θα σου πει κάποια πράγματα και θα τα δούμε μαζί, και ο ήλιος. Αυτά είναι εξαιρετικό, το βλέπεις, δεν υπάρχει, ναι, εξαιρετικό. Ας το φέρω λίγο πιο εδώ, φαίνεται. Για να μην το χάσουμε, γιατί θέλω να βλέπεις όλη την εικόνα. Και το σπαθί σου λοιπόν, η μύτη, δηλαδή η βάση και η μύτη, είδες, έχουμε κάνει ένα ωραίο σπαθί εδώ, αποτελείται από πολύ δυνατά στοιχεία για σένα. Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πολλές ικανότητες, έχει δύναμη, έχει πολύ εσωτερική δύναμη. Άσος ξυφών σημαίνει ανανεώνομαι και από τις τάχτες μου. Κάτσε, παιδί μου, μισό λεπτό. Sorry, μια γουλιά καφέ. Ωραία, πολύ ωραία. Βγαίνω, προχωράω, έχω δύναμη, έχω αξία, θέλω να φαίνεται η αξία μου, θέλω να αναγνωρίζεται η αξία μου. Έχεις και πνευματική αξία εδώ, εντάξει. Τρία πεντάκτηνο σημαίνει είσαι ένας άνθρωπος με πολλές ικανότητες και ίσως και πολλές επιτυχίες και στα επαγγελματικά, ή μπορείς να πετύχεις και στο μέλλον πολλές καλές και χρήσιμες συνεργασίες. Δέκα ξυφών σημαίνει προδοσίες. Άκου να σου πω τώρα, αγαπημένε μου, αγαπημένη. Οι ικανοί και άξιοι άνθρωποι, οι άνθρωποι που ξεχωρίζουν, οι άνθρωποι που κάνουν πολλά πράγματα στη ζωή τους, στη δουλειά τους, στην οικογένειά τους, στην ερωτική τους ζωή, στις επιτυχίες τους, έτσι, στον ερώτα τους, τραβάνε πολύ ζήλια. Πάρα πολύ ζήλια. Μπορεί να έχεις φίλους, φίλες κτλ., οι οποίοι να σου δείχνουν ένα άλλο πρόσωπο μπροστά σου και μέσα τους, και τα ξέρεις, συμβαίνει αυτό, και μέσα τους να είναι... να ζηλεύω σαν τρελή. Για τον ΑΒ λόγο. Τώρα τρέχα γύρω. Άβυσο η ψυχή του ανθρώπου. Μπορεί να σε ζηλεύουν διότι ζηλεύουν τον άντρα που έχεις εσύ. Ή ζηλεύουν τον τρόπο με τον οποίο φέρεται απέναντί σου και σε πώς το λένε, και περνάτε όμορφα καλά μαζί δηλαδή. Εντάξει, μπορεί στον επαγγελματικό τομέα να σκίζεις αυτή ή να έχεις βρει μια νέα δουλειά. Και εδώ είχαν να λένε, αυτός βρήκε καλή δουλειά. Εγώ όμως δεν έχω καλή δουλειά. Αυτός θα παίρνει περισσότερα λεφτά, εγώ δεν θα παίρνω περισσότερα λεφτά. Γιατί Θεέ μου, και αρχίζει και ξεκινά εκεί η εσωτερική ιστορία. Γιατί στα λέω όμως αυτά. Δέκα ξυφών σημαίνει, αγαπημένα μου φίλε και φίλοι μου, προβλήματα. Σημαίνει στεναχώριες. Σημαίνει προδοσίες, κυρίως από ανθρώπους οι οποίοι έρχονται και δεν έχουν κανένα ενδιασμό με το δικό τους τρόπο να σε καρφώσουν, ή με το πιο κοφτερό ξύφος που υπάρχει ή και με το πιο μικρό το μαχαίρι, δεν έχει σημασία. Θέλουν να σε πληγώσουν με τα λόγια τους, με τις πράξεις τους, με τις διαπλοκή τους, με τις παγίδες τους. Είναι νόμος της φύσης, δυστυχώς. Όλη η φύση, αν παρατηρήσετε, το ζωικό βασίλειο και εμείς παλεύουν για θέματα εξουσίας, για θέματα ζευγαρώματος, ας το πούμε. Και είναι μέσα στη ζωή αυτό. Όταν προχωράμε, όταν πετυχαίνουμε, όταν μεγαλώνουμε, όταν γινόμαστε πιο διάσημοι αν θέλεις ή πιο εξωτερικευόμαστε, παίρνουμε και όλη αυτή εδώ πέρα την ενέργεια, διότι έρχονται σαν τους βρικόλακες, και, γιατί είναι η σκοτεινή πλευρά του εαυτού τους, και κολλάνε πάνω μας. Εντάξει. Δεν χρειάζεται όμως να φοβάσαι τίποτα, διότι εδώ είναι ο ήλιος.
και ο ήλιος έρχεται να κάψει όλα αυτά τα σκοτάδια. Στην αστρολογία λοιπόν, φίλες και φίλοι, υπάρχει μία έκφραση η οποία λέγεται, η οποία μάλλον δεν θα σας το πω για να σας μπερδέψω τώρα, όχι. Ο ήλιος όμως, και στην αστρολογία ισχύει αυτό, ο ήλιος έχει τη δύναμη λοιπόν να κάψει κάποιες καταστάσεις και να δημιουργήσει και να φέρει, και να φέρει αλήθειες και να φέρει φως και να φέρει ζεστασιά. Ο ήλιος είναι από τις πετυχημένες κάρτες που θέλει να σου δείξει ότι με όλα αυτά τα στοιχεία που έχεις εδώ τώρα μπορείς να στηριχθείς, στηρίζεσαι ούτως ή άλλως στα πόδια σου, γιατί εδώ σημαίνει θα στηριχθείς και στα πόδια σου, εντάξει, και έχεις όλη εκείνη τη δύναμη να μπορέσεις να πετύχεις τα πράγματα τα οποία θέλεις και να φέρεις ζεστασιά στο σώμα σου, στην ψυχή σου, να φέρεις όλα αυτά, να πετύχεις όλα αυτά τα οποία αναζητάς εσύ μέσα σου, διότι έχεις αξία. Κοίτα εδώ το ξύφο σου, έχει αξία, έχει δύναμη. Σημαίνει βγαίνω από τις δύσκολες αυτές καταστάσεις. Εντάξει, ωραία. Εξαιρετικό. Ωραίο και το δεύτερο σπαθί. Τα μαζεύω λοιπόν. Το ευχαριστούμε, γιατί είναι τα στοιχεία του εαυτού σου όλα αυτά, έτσι. Εσύ είσαι έτσι. Και χρησιμοποιείς τα στοιχεία του εαυτού σου για να βγεις προς τα έξω στη ζωή και να πάρεις, ναι, θα πολεμήσεις, θα διεκδικήσεις. Τράκα, θα διεκδικήσεις. Να πάρεις αυτό το οποίο σου αξίζει και πρέπει να το έχεις. Ωραία, εδώ. Πάμε στο τρίτο μας. Εντάξει, τρίτο σπαθί. Πάμε να φτιάξουμε το τρίτο σπαθί. Για όσους έχουν επιλέξει το τρίτο σπαθί, και εδώ είναι ένας άσος ξυφών. Πάλι άσος ξυφών εδώ. Βγαίνουν άσοι ξυφών εδώ, γίνεται πανικός. Ένα λεπτό. Άσος ξυφών, φίλες και φίλοι, μας μιλάει για την πνευματική μας δύναμη. Ναι, αφορά τα ζώδια του αέρα, αλλά αυτή η πνευματική δύναμη έρχεται και μας βοηθάει, διότι είναι αυτό που λέμε ότι η πνευματικότητα είναι πιο ισχυρή από την ύλη και η πνευματικότητα δημιουργεί ύλη. Και επειδή αυτό ακούγεται παράξενο, σας πληροφορώ ότι είναι αληθινό, διότι ισχύει και στους νόμους της φυσικής. Δεν θα σας πω για ένα πείραμα το οποίο έχουν τρέξει οι επιστήμονες και το έχουν επιβεβαιώσει, ότι όταν παρατηρούμε το σύμπαν, καμπυλώνεται το φως, και όχι μόνο αυτό, υπάρχουν και κάποια άλλα πειράματα, ότι όταν, εν πάση περιπτώσει, το παρατηρούμε, το επηρεάζουμε. Άρα οι σκέψεις μας, διότι η παρατήρηση σημαίνει σκέψη, εντάξει, σημαίνει ότι επηρεάζω το χωροχρόνο μου. Και αυτό σας το λέω, είναι τεκμηριωμένο επιστημονικά. Ψάξτε το, και αν κάποιος από εσάς είναι και φυσικός ή έχει ασχοληθεί με τέτοιες επιστήμες, μπορεί να μας το επιβεβαιώσει κιόλας και να μας πει και περισσότερα. Κόμπρα. Είσαι κόμπρα. Κόμπρα λοιπόν, έλα εδώ τώρα. Τι σου λέει κόμπρα εδώ. Έλα τώρα εδώ. Προειδοποίηση κινδύνου. Άρθμος 34, αν κάπου σε αφορά. Θεραπεία. Είναι καλό. Εντάξει, κόμπρα είναι καλό, διότι έχεις μία προειδοποίηση. Σε προειδοποιεί για κάτι, ότι κάποιοι άνθρωποι, φυσικά εννοείται, ότι δεν είναι και ό,τι καλύτερο να τους έχεις κοντά σου. Πρόσεξε τους. Να είσαι γενικά σε ετοιμότητα. Το φίδι, εδώ η κόμπρα, σημαίνει ότι έχει σηκωθεί και προειδοποιεί. Κοίταξε να δεις, είναι αυτό που λένε, καλός καλός άνθρωπος. Δεν σημαίνει ότι παθητικά θα τα φάμε όλα. Η κόμπρα προειδοποιεί. Ναι, θεωρούμε, είναι κακό, είναι αυτό, ναι, εντάξει. Θα επιτεθεί για να αμυνθεί, γιατί θέλει να επιβιώσει. Έτσι και εσύ θες να επιβιώσεις. Και όχι μόνο αυτό, για να επιβιώσεις και για να τα καταφέρεις σε αυτή τη ζωή, χρειάζεται να γίνεις σαν το φίδι. Σηκώνεσαι, βγάζεις τη διχαλωτή γλώσσα, προειδοποιείς και λες, κοιτάξτε να δείτε, μη με στριμώχνετε και πάρα πολύ, γιατί έχω και ξύφος, έχω όμως και την ενέργεια εδώ του φιδιού, με την έννοια της κόμπρας όμως, έτσι, με την έννοια της δύναμης, ότι θα χτυπήσω και γρήγορα, αστραπιαία, που δεν το καταλάβει κανένας. Αυτά είναι τα στοιχεία. Εντάξει. Έλα ρε φίλε, πάλι. Μάλιστα. Λοιπόν, έχει βγει πάλι εδώ
Τώρα είχα ανακατέψει. Τέλος πάντων, είδες πώς γίνεται καμιά φορά. Και βάλε τώρα στατιστική εδώ. Ποιες είναι οι πιθανότητες εδώ από τόσα χαρτιά, γιατί είναι μεγάλο ντεκ αυτό εδώ, να βγει πάλι, εγώ ανακάτεψα, να βγει πάλι ο νότιος δεσμός, που έχει να κάνει με το παρελθόν σου. Έχει να κάνει, δες λοιπόν, μπες σε ένα site, αστρολογικό, εγώ δεν μπορώ να σου προτείνω κάποιο, εσύ θα το βρεις, που να σου εξηγεί το βόρειο και το νότιο δεσμό. Πού τον έχεις, έτσι, γιατί εδώ μιλάει γενικά, μιλάει για νότιο δεσμό. Και ο νότιος δεσμός έχει να κάνει με το παρελθόν της ψυχής. Δες με τι έρχεσαι. Αυτό θέλει να σου πει. Και βεβαίως εδώ πάλι έχουμε, ένα αριθμό, έχουμε τον αριθμό, έχουμε αριθμό 33, έχουμε τον αριθμό 1, 34, τον αριθμό 33. Δες πώς επηρεάζουν όλα αυτά, τι είναι οι συμβολισμοί. Μπορεί να είναι ημερομηνία γέννησης, μπορεί να είναι ο αριθμός πεπρωμένου σου, πολλά μπορεί, που μένεις στο σπίτι σου, να τελειώνει το κινητό σου σε αυτούς τους αριθμούς ή να ξεκινάει η πινακίδα σου ή η οδός που μένεις, πολλά, γιατί μας προσδιορίζουν, εντάξει. Αλλά δες τι σημαίνει για σένα ο νότιος δεσμός, ο οποίος έχει να κάνει με τις πράξεις μας στο παρελθόν και τι κουβαλάει η ψυχή. Και έρχεται εδώ τώρα, έχουμε δύο αριθμούς, το 33 και το 66. 33 λοιπόν είναι master number, κυρίαρχος αριθμός, και έχουμε και το 66 που σημαίνει θεραπεία. Αν παρατηρήσετε σε όλα μέχρι στιγμής τα ρηξίματα που έχουμε κάνει, βγαίνει θεραπεία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, έτσι. Θεραπεία, θεραπεία, στα προηγούμενα θεραπεία, Εδώ λοιπόν είναι, ήρθε η στιγμή, εσύ, τώρα μαθαίνοντας και αναλύοντας τώρα αυτό εδώ πέρα, να μάθεις ότι έχεις θεραπευτικές ιδιότητες. Εδώ σημαίνει ότι ήρθε η στιγμή να επεκτείνεις, να διευρύνεις την ικανότητα που έχεις εσύ σαν άνθρωπος να θεραπεύεις. Ένας θεραπευτής είναι ψυχολόγος, γιατρός, φυσιοθεραπευτής, πώς το λένε, coacher, ό,τι βάζει ο καθένας. Ενεργειακός θεραπευτής, ναι, όταν λέμε ενεργειακός, όχι όμως αυτοί οι χόκους πόκους, αυτοί οι απατεώνες, έτσι, εννοούμε δηλαδή να είσαι θεραπευτής με ωραία πράγματα. Να είναι στοιχειωμένο, δηλαδή να είναι χτισμένη η θεραπεία σου πάνω σε πολύ γερές βάσεις. Διότι αλλιώς καταραίει το οικοδόμημα. Κάμα καταρρεύσει, δεν γίνεται θεραπευτής. Λοιπόν, γιατί δεν μπορείς να στηρίξεις την ενέργεια, έτσι. Δεν μπορείς να στηρίξεις το θεραπευτικό πλαίσιο. Από αυτή την άποψη το λέω. Ήρθε η στιγμή να τιμήσεις και να αγκαλιάσεις τον πολύ σημαντικό ρόλο που σου ανοίγεται με αυτή την πληροφορία, όπου μέσα από αυτές τις ιδιότητες και μέσα από αυτή την ενέργεια και μέσα από αυτή τη διαδικασία, αν θέλεις, να βοηθήσεις και άλλους ανθρώπους. Να βοηθήσεις τον εαυτό σου πρώτα βεβαίως και τους άλλους ανθρώπους. Εδώ βέβαια μιλάει το 66, γιατί είναι δύο εξάρια, μιλάει για αγάπη. Μιλάει ότι ό,τι κάνεις πρέπει να το κάνεις μέσα από την αγάπη, γιατί η θεραπεία είναι μέσα από την αγάπη. Αυτό είναι το μήνυμα. Όταν θεραπεύουμε, πρέπει να θεραπεύουμε μέσα από την αγάπη. Και δυστυχώς είναι κάτι το οποίο λείπει από τη σημερινή εποχή. Η σημερινή εποχή έχει γίνει πάρα πολύ στεγνή πεζή. Πας σε έναν γιατρό, να το πω έτσι, καλά δεν είναι όλοι οι γιατροί έτσι, προς Θεού λέω ένα παράδειγμα, και σου συμπεριφέρεται πάρα πολύ ψυχρά. Ευτυχώς, και εγώ όποτε έχω χρειαστεί να πάω, για κάποιο λόγο βέβαια γίνεται αυτό, έχω πάει σε κάποιους γυναίκες κυρίως γιατρούς για κάποια πράγματα, έχω πέσει σε εξαιρετικούς ανθρώπους. Με ευγένεια, να ρωτάω και να μου απαντάνε και να αφιερώνουν χρόνο και να με κοιτάνε και στα μάτια, έτσι, γιατί παίζει ρόλο και αυτό. Και μου λένε, αυτό, ήθελα να πω, σου τραβήξω μια καρτούλα. Σου τραβήξω και μια καρτούλα να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, έλα, εντάξει, πάμε. Αλλά εδώ τώρα λέει, να καταλάβεις επίσης ότι η φύση έχει ρυθμούς. Ότι ο άνθρωπος έχει ρυθμούς, ότι όλο το σύμπαν έχει ρυθμό, έχει ένα ρυθμό. Και η γη μας έχει ένα ρυθμό. Όλα έχουν ένα ρυθμό. Οπότε βγες και βρες με ποιο τρόπο, γιατί εδώ έχουν βγει θεραπευτικά κομμάτια, τι είναι αυτό το οποίο εσένα σου αρέσει ως θεραπευτικό κομμάτι, κατεύθυνση, για να το εφαρμόσεις εσένα αλλά και στους άλλους. Ποια είναι λοιπόν η επιβεβαίωση αυτής της κάρτας? Εδώ σημαίνει αγαπώ τον κόσμο και τα παιδιά και θέλω να κάνω τον κόσμο εδώ ένα φωτεινό και καλύτερο μέρος. Κράτα το. Δεν είναι εύκολο.
Δεν είναι καθόλου εύκολο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το να είναι κάποιος θεραπευτής είναι πάρα πολύ δύσκολο, με πάρα πολλές ευθύνες, γιατί είναι τα εξάρια εδώ. Και ό,τι κάνει στη ζωή, για να έχει επιτυχία γενικά, πρέπει να έχει αγάπη. Τέρμα. Για να είσαι πετυχημένος στη ζωή, ό,τι κάνει στη ζωή σου, για να έχει επιτυχία σε οποιοδήποτε τομέα, πρέπει να έχει αγάπη. Εντάξει. Τώρα, συμφωνείς, διαφωνείς, δεν έχει σημασία, σου εγώ απλά καταθέτω κάποια πράγματα. Νέα λοιπόν σελήνη στον καρκίνο, και όταν μίλησα για αγάπη, επέλεξα αυτή την κάρτα που μιλάει για αγάπη. Ότι εσύ και οι αγαπημένοι σου έχετε προστασία, είστε ασφαλείς. Νέα σελήνη στον καρκίνο, δες λοιπόν κάθε νέα σελήνη με τι συντονίζεσαι, σου μιλάει για οικογένεια, σου μιλάει για αγάπη, σου μιλάει για ασφάλεια, σου μιλάει μη φοβάσαι, όλα πάνε καλά, είσαι ασφαλής. Έχεις ασφάλεια για κάποιο τρόπο, για κάποιο λόγο βγαίνει αυτό και δεν ξέρω γιατί είπα και τρόπο. Δες το εσύ πως σε αφορά εσένα και σε αγγίζει. Και πάμε να δούμε τώρα. Λοιπόν, 4 πεντάκτινο. Στηρίζεις τα πόδια σου δηλαδή, πολλά σχέδια για το μέλλον και θέλεις και να ταξιδέψεις και να πας και εμπειρίες και δύο διάρκεια έχουμε εδώ πέρα και εξισορροπείς και τα οικονομικά σου και έχεις πολλές δυνατότητες και όποιος και ένα άλλο τεσάρι. Λοιπόν, βαριέσαι, έχεις βαρεθεί τη ζωή σου εσύ. Γι' αυτό βγαίνουν όλα αυτά εδώ, δεν βρίσκεις νόημα λοιπόν, γι' αυτό δεν βρίσκεις ένα νόημα σε όλα αυτά εδώ. Δεν βρίσκεις νόημα γιατί συμβαίνουν αυτά στα οικονομικά. Προσπαθείς να καταλάβεις, να βάλεις σχέδια και να πεις ρε παιδί μου να πάω, να κάνω, να δω πού μπορώ να φτάσω. Εξισορροπείς και έχεις επιλογές στα οικονομικά σου. Αλλά από την άλλη στο τέλος έρχεσαι και βαριέσαι. Βαριέσαι τη ζωή σου. Δεν βλέπεις, δεν έχει νόημα. Για ποια αγάπη μου μιλάς, λες εσύ τώρα εδώ. Για ποια υποστήριξη, για ποιον έρωτα. Αυτό είναι το πρόβλημά σου. Και πρόσεξε, εδώ είναι η μύτη του ξύφους, πράγμα που σημαίνει ότι ενώ έχεις τόση δύναμη εδώ στη βάση του, είναι σαν να αποκρούεις συνέχεια, σαν να γυρνάς το ξύφος έτσι και να έρχονται οι άλλοι και απλά να αποκρούεις και να μην βγαίνεις και έτσι εσύ να επιτεθείς. Πάντα μιλάμε συμβολικά έτσι. Και όταν λέμε συμβολικά εννοούμε και σε μια επικοινωνία και σε μια, πώς το λένε, και σε μια επιχειρηματολογία. Εδώ το 4 πεντάκτινο σου λέει εγώ μόνη μου θα προσπαθήσω να στηριχτώ και να κάνω πράγματα. Και θέλω να έχω τη μοναξιά μου. Εδώ είναι κάρτες μοναξιάς αν παρατηρήσεις. Εδώ είναι ένα θέμα γενικά με τη μοναξιά. Κάποιες μπορεί να την αποζητάτε. Να είστε μοναχικοί τύποι. Το οποίο είναι φυσιολογικό, δεν είναι κακό. Άλλο είμαι μονόχνοτος και άλλο είμαι μοναχικός. Άλλο είναι μου αρέσει η μοναχικότητα, διότι η μοναχικότητα, να ξέρετε, δεν σημαίνει ότι δεν θα έχω σχέση, δεν σημαίνει ότι δεν θα έχω φίλους, έτσι, μην παρεξηγηθούμε. Λοιπόν, θέλεις το χρόνο σου, θέλεις το χώρο σου, μπορεί να έχεις και μια τέτοια προσωπικότητα χαρακτήρα που να αποζητάς και λίγο χρόνο για να θεραπευτείς, να θεραπεύσεις τον εαυτό σου. Σαν να νιώθεις ότι, ρε παιδί μου, πας μια μέρα στο μόλ, ξέρω εγώ τι, και να γυρίσεις και να σου έχει φύγει η ενέργεια, ενώ έχεις ενέργεια, να είσαι μπαπ. Σημαίνει. Και πολλοί άνθρωποι μου το εξηγήσουν κιόλας. Λένε, ρε παιδί μου, τι έγινε. Ναι, γιατί τραβάνε, ρουφάνε ενέργεια, ρουφάνε, σε βλέπουν, σε κάνουν, ρουφάνε ενέργεια. Και δεν έχει σημασία, μπορεί να μην σε κοιτάξουν κιόλας. Άμα σε κοιτάξουν, τραβάνε περισσότερο ενέργεια. Να περάσουν από δίπλα σου και παίρνουν οι άνθρωποι, παίρνουν. Αυτό είναι. Εδώ λέει λοιπόν στα οικονομικά, μόνος μου θα τα καταφέρω. Μπορεί να είσαι και ελεύθερος επαγγελματίας εδώ. Έχει σχέδια, ναι, έχει, αυτό είναι καλό το 2. Και επίσης εδώ τα δύο διάρκεια τα οποία έχουμε. Μιλάει τώρα για αδελφές ψυχές, διδύμες φλόγες, μιλάει για άλλους ανθρώπους, μιλάει ίσως για το τέρι σου, μιλάει ίσως για εξισορρόπηση στις σχέσεις που προσπαθείς να κάνεις. Τα καταφέρνεις όμως, αλλά αυτό το 4 κούπα εδώ είναι Παναγιά μου βόηθα. Είναι από τις κάρτες τις οποίες δείχνουν ρουτίνα, βαρεμάρα, άσε με ρε φίλε τώρα, να πούμε. Δείχνει και μια, ένα είδος... να το πω έτσι ότι απόρριψης, δηλαδή ποιος Θεός τώρα βοήθησε εμένα, ποια κατάσταση, ποιο εκείνο, ποιο το άλλο, αλλά δηλώνει όμως και κάτι άλλο συναισθηματικά, έχεις ένα κενό αυτή την περίοδο.
Και το πας λίγο ανάποδα, παίρνεις το σπαθί σου και λες πώς μπορώ να το θεραπεύσω και πώς μπορώ να το γεμίσω αυτό το κενό και να καταλάβω γιατί υπάρχει αυτό το κενό. Γιατί έξω επίσης μάλλον βγαίνεις και με αυτή την ενέργεια, δηλαδή ότι τώρα όλοι οι άντρες είστε ήδη, δεν μπορείτε να με γεμίσετε. Και αντίστοιχα και τις γυναίκες, εσείς οι γυναίκες είστε αυτό και δεν μπορεί. Μιλάω για έναν άντρα τώρα, έτσι, και εσείς οι γυναίκες είστε έτσι, εκείνο και δεν μπορείτε να με γεμίσετε. Χρειάζεται να γεμίσει την καρδιά σου, αυτό είναι το θέμα εδώ. Να γεμίσει η καρδιά. Αυτός είναι η μύτη του ξύφους, η καρδιά. Να βγεις προς τα έξω με καρδιά. Αυτή είναι και η μεγαλύτερη θεραπεία. Όμως έχεις τόσες πολλές βάσεις, τόσες πολλές δυνατότητες, τόσα πολύ όμορφα πράγματα. Στα οικονομικά μπορείς να τα καταφέρεις, να κάνεις σχέδια, να εξισορροπείς καταστάσεις. Είσαι πολύ καλός, πολύ καλή στο να τα καταφέρεις, να φέρεις ισορροπία τη ζωή σου με κάποιο τρόπο, μαγικό, εντάξει. Και φυσικά να γεμίσεις με πράγματα τη ζωή σου αυτά τα οποία σε ενδιαφέρουν και σου αρέσουν. Εντάξει, το ξύφος. Δυνατό θα έλεγα. Είναι ποιότητες του χαρακτήρα σου όλες αυτές, είναι τα στοιχεία σου, είσαι εσύ δηλαδή. Κάθε άνθρωπος δεν είναι τέλειος, κανένας μας δεν είναι τέλειος, κάθε άνθρωπος έχει και τις δικές του, αν θέλετε, αδυναμίες, τα δικά του θέματα που πρέπει να τα κοιτάξει, να τα βλέπει, να τα θεραπεύει. Είναι όμως και μια μεγάλη ευκαιρία να αποκτήσεις έτσι εμπειρία και σε άλλα πράγματα για να επεκτείνεις τους ορίζοντές σου. Και πάμε τώρα στο επόμενο. Όπα. Τι πήγα να κάνω. Αυτό το οποίο είχε βγει σε αυτό εδώ, γι' αυτό πήγα να το κρύψω. Γιατί δεν ήθελες να το δεις. Μάλιστα. Οκ, εντάξει, ανθρώπινο. Το αφήνω εδώ για την ώρα. Λοιπόν, έχει βγει η βάση μας εδώ, το 8 ξυφών. Ενώ μπορείς να βγεις λέει εδώ πέρα, δεν βγαίνεις. Νιώθεις εγκλωβισμένος, εγκλωβισμένη. Δεν βλέπεις και νιώθεις ότι σε έχουν δέσει και σε έχουν και φυλακίσει κιόλας, ενώ υπάρχει διαδρομή. Αν παρατηρήσεις, τα ξύφη είναι δεξιά-αριστερά. Εδώ υπάρχει ένα ξύφος θεραπείας. Εντάξει. Ναι, μεν το μέρος είναι λίγο περίεργο, είναι υγρό, έχει αυτό. Το σπίτι σου είναι εδώ, πίσω από ήλιο, ο ήλιος δηλαδή το φωτίζει, και εσύ τι κάνεις. Προσπαθείς να ακούσεις που είναι το σπίτι σου. Εγκλωβισμός. Το 8 ξυφών μας μιλάει για εγκλωβισμό. Εντάξει. Αλλά έχεις τη δυνατότητα να βγεις από τον εγκλωβισμό. Αυτό είναι η όλη ιστορία και όλο το νόημα. Λοιπόν, για να δούμε ενεργειακά λίγο τι γίνεται εδώ. Για μισό λεπτό. Και αυτό που μας βγαίνει, λοιπόν, ένας πατέρας. Μάλιστα. Ο πατέρας τώρα μπορεί να μην είναι ακριβώς και πατέρας, μπορεί να είναι όμως και μια φιγούρα η οποία παίζει ένα πολύ μεγάλο ρόλο, μπορεί να είναι μια καθοδήγηση, ένα συντονιστής. Όμως εδώ βγαίνει το Α, αριθμός Α, αρχικό γράμματος δηλαδή. Εδώ βγαίνει ένα ρουνικό σύμβολο, δεν θα σας το αναλύσω τώρα. Αν θες, μπορείς να μπεις στο site μου και εκεί να παίξεις λίγο με τους ρούνους, να πάρεις ένα ρουνικό σύμβολο για την επόμενη εβδομάδα. Το ένα όμως μας μιλάει, τι μας μιλάει, για στόχους. Μπορεί να πεις τι θα έκανε ο πατέρας μου σε αυτή την περίπτωση. Μπορεί να το κάνεις αυτό, έτσι. Μπορεί να έχεις ή να είχες έναν πατέρα ο οποίος να είχε πολλές δυνατότητες. Να είχε πολλές δυνάμεις. Να είχε μια εσωτερική δύναμη. Να το πάλευε, έτσι. Και να εμπνευστείς από αυτόν και να σου δώσει έμπνευση. Έχει σταθερότητα, ικανότητες, εξουσία, δύναμη και μπορεί να στηριχθεί στα πόδια σου. Και ναι, μπορείς να βγεις από αυτή τη δύσκολη κατάσταση και μάλιστα σχετικά εύκολα. Τώρα, αν δεν είναι πατέρας, μπορεί να έχεις κάποιον άνθρωπο ο οποίος να είναι σαν πατέρας σου. Μπορεί να είναι ένας φίλος και να σου δίνει πολύ καλές συμβουλές και να σε βοηθάει. Μην το αγνοήσεις, εντάξει. Πάμε τώρα. Απίστευτο. Καλά, ρε παιδί. Πρέπει να βγαίνει. Εφόσον πρέπει να βγαίνει, έχει βγει πάλι ο νότιος δεσμός. 33. Νότιος δεσμός, φίλες και φίλοι, έχει να κάνει με το παρελθόν της ψυχής μας. Έχει να κάνει με όλες αυτές τις ιδιότητες και τα μαθήματα που έρχεται η ψυχή μας σε αυτή εδώ πέρα τη διάσταση και θα μας βοηθήσει
να πορευτούμε, είναι μέσα στα πλαίσια της καρμικής αστρολογίας, να μας βοηθήσει να πάρουμε μαθήμα και να πορευτούμε για το ποιο είναι ένα από τα σχέδια της ζωής μας, το οποίο θα το αποκαλύψει ο βόρειος δεσμός. Εντάξει, δες που έχεις νότιο βόρειο δεσμό, μπες σε ένα site, δες τι σου λέει, που τους έχεις και θα σου πει και δώσε πολύ μεγάλη προσοχή και πολύ μεγάλη σημασία. Θέλει μελέτη. Εδώ η καρμική αστρολογία, σε αυτό το κομμάτι του νότιου βόρειου δεσμού, θέλει μελέτη. Δεν είναι δηλαδή, α, ωραία, τι διαβάζω, α, είναι αυτό. Εντάξει, οκ. Okay. Και είναι δύσκολοι οι δεσμοί. Είναι περίεργοι. Είναι αγκουράκι δηλαδή. Δεν είναι εύκολο. Γι' αυτό βγαίνει. Διότι η ψυχή μας, να σας το πω έτσι, από εκεί που έρχεται και κατεβαίνει, έρχεται με κάποιες ιδιότητες. Να σας το πω κι αλλιώς, με κάποιες θεϊκές ιδιότητες. Ας σας το πω έτσι. Και ανθρώπινες βεβαίως. Έρχεται λοιπόν ένα σαρκώνεται, μπαίνει μέσα λοιπόν στο σώμα δηλαδή, μέσα στο μωρό, και αρχίζει η ψυχή λοιπόν και ενώνεται με τα υπόλοιπα κομμάτια του σώματος, με την καρδιά, με το μυαλό, με τις αισθήσεις, με όλα, με όλα, με όλα, και δημιουργεί και γεύεται εμπειρίες, αλλά βοηθάει και σε κάποιες αποφάσεις στη ζωή μας. Εντάξει. Μέχρι εκεί δεν πάω περισσότερο, διότι θα το βαρύνουμε. Μία κάρτα που έχει βγει είναι, μάλιστα, φοβερό, το 78, φίλες και φίλοι. Το 78 μιλάει για μια πνευματική καριέρα. Προσέξτε τώρα, μην παρεξηγηθούμε εδώ και τι λέμε τώρα. Πνευματική καριέρα. Δεν εννοούμε βγαίνω στην τηλεόραση και το παίζω γκουρού ή αυτά. Όχι, 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 όχι. Θέλει να σου πει ότι μπορεί να έχεις μια ευκαιρία στη ζωή σου, εσύ, ώστε το μυαλό, το σώμα και το πνεύμα, αυτά τα τρία στοιχεία, να είναι οι κύριοι τομείς με τους οποίους μπορείς να ασχοληθείς εσύ και ίσως να το κάνεις και επάγγελμα το κομμάτι της θεραπείας, της πνευματικότητας. Και υπάρχουν πολλά μονοπάτια εδώ, δεν θα πω τώρα σε αυτό. Χρειάζεται βεβαίως να μελετήσεις. Πάνω θέλω να πω. Θεραπεία είναι να κάνω κρυσταλλοθεραπεία. Να κάνω βελονισμό. Λέω πράγματα, δεν τα διαφημίζω, λέω απλά παραδείγματα, έτσι. Λοιπόν, ό,τι και να είναι όμως, σε όποια κατάσταση και να βρίσκεσαι, εδώ λέει αυτή η κάρτα ότι έχεις πηγαίο ταλέντο και ικανότητες στο κομμάτι το να χρησιμοποιήσεις την πνευματική σου δύναμη με θετικό πάντα τρόπο, το επαναλαμβάνω, διότι εδώ μιλάει τώρα επίσης και για ομοιοπαθητική θεραπεία. Αλλά για να φτάσεις σε αυτό το επίπεδο πρέπει να δεις πολλά προηγουμένως άλλα πράγματα. Εντάξει. Χρειάζεται να διαβάζεις, να πάρεις βιβλία, να μιλήσεις με ανθρώπους, να συμμετέχεις, και θα σε βοηθήσει επίσης να στηρίξεις και να θεραπεύσεις και πολλά κομμάτια στη ζωή σου του τι συμβαίνει. Κλείς ρε παιδί μου, ναι, έτσι είναι. Δεν μιλάω τόσο πολύ εδώ για μοναχισμό, για να μην παρεξηγηθώ. Μιλάω περισσότερο σε πιο light κομμάτια, τα οποία θα σε βοηθήσουν εσένα να καταλάβεις κάποια κομμάτια της ζωής. Όμως, το μήνυμα που έχει αυτή η κάρτα πίσω το κρυφό είναι ότι υπηρετώ το ανώτερο καλό και μου παρέχεται ό,τι χρειάζεται να έχω στο πνευματικό μου κομμάτι, στην πνευματική μου διαδρομή. Γενικά βγαίνει και εδώ ένα είδος θεραπευτή. Γιατί όλοι είμαστε θεραπευτές. Θα μου πεις, μα όλοι είμαστε θεραπευτές. Ο καθένας έχει το δικό του στυλ και το δικό του τρόπο. Μπορούν να γίνουν όλοι θεραπευτές. Μπορούν, με προϋποθέσεις, έτσι. Γιατί κάποιος μπορεί να πει, εγώ παιδιά θέλω να γίνω θεραπευτής. Ναι, οκ, μια χαρά. Αλλά αυτό που δεν καταλαβαίνουμε είναι ότι και σε δουλειά να είμαστε και σε συνεργασία να είμαστε, δεν σημαίνει ότι η θεραπεία γίνεται μόνο σε ένα κλειστό περιβάλλον. Εντάξει, ξέρετε, υπάρχουν τώρα ασθένειες οι οποίες πρέπει να θεραπευθούν σε κλειστό περιβάλλον. Όταν όμως είσαι εκεί έξω, στον κόσμο, και έχεις μια συνεργασία και έχεις μάθει και 3-4 πράγματα, δεν χρειάζεται να τους πεις. Μπορείς όμως να το επηρεάσεις με το δικό σου, με τη δική σου ενέργεια και το δικό σου τρόπο και να θεραπεύσεις το σύστημα. Ό,τι και να είναι. Μπορεί να μιλάνε για άσχετα πράγματα, για χαζά πράγματα, για ποδόσφαιρο, για δεν ξέρω τι. Και εσύ με τη δική σου την, με τη δική σου την παρένθεση που θα μπεις και παρατήρηση και ενέργεια, τσουκ, να τα βάλεις σε μια οριοθέτηση. Αυτό είναι θεραπεία.
Ένα πολύ σημαντικό που βγαίνει εδώ μήνυμα, για να δούμε λίγο την ενέργεια της Σελήνης, είναι ότι να πιστεύεις στο απίθανο. Πρόσεξε, εδώ έχει δύο έννοιες. Να πιστεύεις στο απίθανο γενικά που συμβαίνουν στη ζωή, διότι έτσι η ζωή έχει απίθανες στιγμές, και καλές και κακές. Να πιστεύεις στο αδύνατο, ότι δεν μπορεί να γίνει και όμως γίνεται, όλα γίνονται. Αυτό θέλει να σου πει. Και είναι και μια ωραία ενέργεια εδώ, διότι θέλει να σου πει ότι και σαν άνθρωπος και με όλο αυτό εδώ πέρα τώρα το πνευματικό κομμάτι, πρόσεχε να δεις τι έχει βγει εδώ τώρα, έτσι. Εδώ έχει βγει νότιος δεσμός, εδώ έχει βγει πνευματικότητα, δύναμη πνευματική, και εδώ έχει βγει να πιστεύεις στο αδύναμο, στο αδυνατόν, ότι δεν μπορεί να συμβεί. Και πόσο πνευματικό κομμάτι είναι αυτό εδώ. Δύναμη. Γι' αυτό νιώθεις εδώ τον εγκλωβισμό. Ξέρεις γιατί? Συνήθως οι θεραπευτές είναι άνθρωποι πληγωμένοι. Άνθρωποι που έχουν περάσει πάρα πολλά στη ζωή τους. Και όταν λέμε εδώ θεραπεία, εννοούμε δηλαδή θεραπευτές. Δεν εννοούμε μόνο να βγεις έξω επαγγελματικά, έτσι. Εννοούμε να το κάνεις ερασιτεχνικά. Μπορεί να μαθαίνεις να κάνεις. Αλλά αυτό βγαίνει. Τι να κάνω, αυτό βγαίνει. Αυτό πρέπει να σου ερμηνεύσω. Και υποστηρίζεται και από τις υπόλοιπες κάρτες κιόλας. Για να δούμε τώρα. Μάλιστα, και μια μεγάλη αίρια έρχεται εδώ. Αυτή είναι η δύναμή σου. Έχεις πολύ μεγάλη πνευματική δύναμη και μπορεί να μάθεις και ακόμα περισσότερο. Ένας ακόλουθος πεντάκτηνο. Μαθητεία λοιπόν εδώ, και μαθητεία. Έχει βγει ένα 7 προστασία, ευλογία εδώ, ένα 7 κούπα, αλλά θέλει και μια ιδιαίτερη προσοχή. Και έχει βγει και ο ανόητος. Ο τρελός. Σε αυτή τη ζωή θέλει και μια τρέλα λίγο να πάρεις. Έτσι δεν είναι? Θέλει και μια τρέλα λίγο. Η μεγάλη αίρια σου μιλάει για όλα εκείνα τα μυστικά. Έχουμε τη σελήνη εδώ, ε. Όλα τα μυστικά του τι σημαίνει κύκλη, βιορυθμή, ενέργεια. Το βιβλίο εδώ που μελετάς, τα μυστικά βιβλία, τι σημαίνουν τα ρο, αστρολογία, αριθμολογία, κρίσταλοι, βελονισμοί, ομοιοπαθητικοί. Πρόσεξε πάλι τι θα πω, δεν εννοώ όμως αυτό που λέμε τους αγύρτες, έτσι, δεν εννοώ την απατέρα, δεν εννοώ νερό καματερού, πάρε νεράκι και θα θεραπευτείς. Εδώ η μεγάλη αίρα είναι σοβαρή, δεν κάνει απατεώνιες, φυσικά και μπορεί να κάνει, έτσι. Η μεγάλη αίρα σε προτρέπει να μάθεις όλα εκείνα τα μυστικά που υπάρχουν, αλλά για να μπορέσεις να τα εξηγήσεις πρώτα στον εαυτό σου και να θεραπεύεις πρώτα τον εαυτό σου. Γιατί για να θεραπεύσουμε και τους άλλους ανθρώπους χρειαζόμαστε καθοδήγηση. Χρειαζόμαστε και κάποια επισημότητα, μπορώ να σας το πω. Χρειάζονται και κάποια εχέγγυα. Χρειάζονται και κάποια πράγματα να αποκτήσουμε. Έτσι, δεν μπορώ να θεραπεύσω. Μπορεί να έχω την ικανότητα, αλλά δεν μπορώ να θεραπεύσω τον άλλον ενώ επαγγελματικά, αν δεν έχω περάσει μέσα από μια διαδικασία επίσημη, επίσημου φορέα. Εντάξει, γιατί αλλιώς κάνω κακό, δεν κάνω καλό. Και αυτό το κακό που θα κάνω μόνο και μόνο, ώρα θα βγάλω φράγκα. Όχι, θα μου γυρίσει το κεφάλι. Η ζωή γενικότερα, το κάρμα, έχει πολύ παράξενους τρόπους που λειτουργεί. Όμως, τι έχω παρατηρήσει εγώ, δική μου παρατήρηση. Σ' αφήνει λίγο, σου πετάει ένα κομμάτι. Σ' αφήνει, σου πετάει μια δεύτερη δυσκολία. Σ' αφήνει, σου πετάει μια τρίτη. Και στο τέλος σου πετάει ένα αγκούρι και λες. Και μετά βρίζουμε το Θεό. Και εσύ Θεέ μου, γιατί δεν με προστάτευες, δεν με έκανες. Δεν είναι έτσι. Γιατί έχουμε ελευθερία. Είμαστε κι εμείς κάτι σαν μικρή θεή, να το πω έτσι. Έχουμε την ελευθερία να κάνουμε αυτό το οποίο θέλουμε. Αλλά, λοιπόν, εδώ με τη μεγάλη αίρα μαθαίνεις πολλά πράγματα. Είναι μια πολύ δυνατή κάρτα. Εδώ ο ακόλουθος πεντάκτηνος σημαίνει ότι, κοίταξε να δεις, χρειάζεσαι μαθητεία. Και εδώ μαθητεία. Μαθητεία. Πάρ' το κι αλλιώς. Η ζωή είναι μια μαθητεία, εντάξει. Και πρέπει να μάθεις. Ο ακόλουθος πεντάκτηνος είναι καλό, είναι μαθητεία. Επίσης είναι και το επαγγελματικό κομμάτι του τι θέλεις να κάνεις. Είναι ένα ερωτηματικό εδώ. Το 7 κούπα είναι από τις πιο παράξενες κάρτες. Το 7 κούπα έρχεται να σου μιλήσει και να σου πει για τις επιθυμίες που έχεις αυτή τη ζωή, στις οποίες όμως πρέπει να είσαι σε θέση να ξέρεις ποιες μπορείς να πετύχεις και να προσέχεις τι σου υπόσχονται οι άλλοι. Δηλαδή, σου υπόσχομαι εκείνο, σου υπόσχομαι τ' άλλο, σου υπόσχομαι θα γίνεις αυτό, θα γίνεις εκείνο. Και κυρίως το κομμάτι που χτυπάει
την καρδιά μας και το συναίσθημα, έτσι. Γιατί συνήθως όταν θέλουν κάποιοι άνθρωποι να μας χειραγωγήσουν, χτυπάνε το συναίσθημα. Γιατί εκεί είναι η ευαισθησία. Και κυρίως το κομμάτι της αποδοχής. Όταν παίξεις με αυτά τα στοιχεία με έναν άνθρωπο πονηρά, μπορείς να τον χειριστείς σχετικά εύκολα και υπάρχουν πάρα πολλοί εκεί έξω. Αυτό θέλει προσοχή. Γενικά στη ζωή τι σου υπόσχονται, αυτό θέλω να σου πω. Έχεις χάρισμα. Το 7 κούπα σημαίνει έχεις χάρισμα, έχεις κάποιο κληρονομικό χάρισμα. Δεν θα το αναλύσουμε τώρα περισσότερο. Μπορεί να είναι η διέστηση, το ένστικτο, χάρισμα να ρίχνεις χαρτιά, να αναλύεις χάρτες αστρολογικούς κτλ. Εντάξει. Και πάλι όμως εδώ τι σου λέει, χρειάζεσαι καθοδήγηση, χρειάζεσαι εκπαίδευση, χρειάζεσαι στήριγμα, χρειάζεσαι εξισορρόπηση. Και βγαίνει ο τρελός μετά και τι σου λέει ο τρελός? Σου λέει ο τρελός νέα ξεκινήματα. Μήπως στη ζωή σου εσύ έχεις κάνει αρκετά νέα ξεκινήματα από το παρελθόν? Μήπως στη ζωή σου θα κάνεις και νέα ξεκινήματα? Ναι, γίνεται. Μήπως έχεις την ικανότητα να κάνεις νέα ξεκινήματα με πολύ μεγάλη άνεση και να μην ζορίζεσαι? Ναι, γίνεται. Ο τρελός όμως θέλει να σου πει ότι στη ζωή θα χρειαστεί, μη φοβάσαι, πάρε, κάνετε το ξεκίνημα, πάρε το ρίσκο σου, εδώ ο σκύλος σου θα σε προστατέψει, γιατί θα υπάρχει πάντα κάποιος ο οποίος θα σε τραβάει λιγάκι και θα σου πει πρόσεξε, πρόσεξε το βήμα σου το επόμενο. Αλλά ο τρελός σου μιλάει, πάρε ρίσκα, νέο ξεκίνημα. Και έχεις και την ευλογία του Θεού κατά κάποιο τρόπο. Τώρα, τι είναι το νέο ξεκίνημα για τον καθένα, ξέρετε, μπορεί να είναι σπουδές, μπορεί να είναι μαθητή, μπορεί να είναι να ξεκινήσω να βοηθάω μέσω ΜΚΙΟ, λέω τώρα παιδιά ένα παράδειγμα, εντάξει, κάποιους ανθρώπους, μπορεί αυτό, μπορεί εκείνο, μπορεί τ' άλλο. Αλλά πάντα σου μιλάει για νέα ξεκινήματα. Και τα νέα ξεκινήματα περιλαμβάνουν πολλά πράγματα, ακόμα και στην αγάπη. Θα μου πεις, μα, ναι. Εντάξει, αυτό. Δεν λέω κάτι άλλο. Πολύ δυνατό και αυτό. Έχεις πάρα πολλά χαρίσματα και εσύ στο τέταρτο ξύφος και πώς δεν θα μπορούσε να βγει άλλωστε και κάπως έτσι, και με τα χαρίσματά μας και με την αξία μας είναι που βγαίνουμε και πηγαίνουμε έξω στη ζωή και στους ανθρώπους και στις καταστάσεις και βάζουμε τα στοιχεία εκείνα του χαρακτήρα μας για να μπορέσουμε να πορευτούμε. Κάτσε το βάλω κάτω. Άμα είναι να βγει, βγήκε. Να κάνω. Κάτσε το βάλω. Λοιπόν, και πάμε λοιπόν στο πέμπτο ξύφος, το οποίο έχει βγει, το τρία ξυφών. Το τρία ξυφών είναι από τις άσχημες κάρτες. Δεν είναι την καλή κάρτα. Και εδώ είναι η προδοσία. Και κυρίως προδοσία στην αγάπη. Προδόθηκες, έχεις προδοθεί, έχεις πληγωθεί, έχεις στεναχωρηθεί. Εδώ μιλάει και για τρίτα πρόσωπα. Μπορεί να μιλάει και στα επαγγελματικά μπορεί να μιλάει, έτσι. Μπορεί να μιλάει για πάρα πολλά πράγματα εδώ. Αλλά το ξεκινάει η βάση μας ότι έχω πληγωθεί. Όταν είναι να φτιάξουμε το ξύφος που πάμε να φτιάξουμε τώρα με τα στοιχεία του χαρακτήρα σου, της ψυχής σου, αυτό το οποίο βγαίνει είναι το έχω πληγωθεί. Για μισό λεπτό. Το σταματάω ένα λεπτό, κάνω πώς για να βάλω το γάτο μέσα. Μισό λεπτό. Δεν είναι τυχαίο, θα σας πω. Ωραία, εντάξει. Τον βάλαμε μέσα γιατί βάραγε τις πόρτες για να μπει. Μισό λεπτό. Κάτσα πιω και μια γουλιά καφέ. Θα μου πεις καφέ, ναι, αμέ, γιατί όχι. Περνάμε καλά. Ο γάτος λοιπόν, η διέστηση. Η διέστηση λοιπόν, η διέστηση αλλά και η προστασία από την άλλη. Γιατί ο γάτος, τα γατιά γενικά σημαίνουν και προστασία και έχει βγει αυτή η κάρτα εδώ. Έχει βγει πάλι, δηλαδή κάποιες κάρτες επαναλαμβάνουν, δεν ξέρω γιατί. Για κάποιο λόγο γίνεται. Που είχε στο προηγούμενο deck. Εδώ έχει βγει πάλι το Α, ο ακρογωνίος λίθος, συγγνώμη, σταθερότητα, δύναμη. Έχεις δυνατότητες έτσι. Μπορείς να πετύχεις στόχους, εξουσία. Μπορεί ένας πατέρας που σε βοηθάει. Μπορεί να είναι και τα στοιχεία του εαυτού σου τέτοια έτσι. Που να σου δίνουν αυτή τη δύναμη. Πάμε να βάλουμε τα στοιχεία μας. Λοιπόν, ένα λεπτό. Πέσανε κάρτες. Θα τις μαζέψω δύο λεπτά. Λοιπόν, πέσανε κάρτες. Αυτό τώρα σημαίνει
και πολλή ανησυχία και πολλή ένταση. Λοιπόν, έχει βγει μία κάρτα αυτή εδώ πέρα που σημαίνει ο αριθμός 32, που είναι η ζεστασιά της καρδιάς μας, που είναι ένα σημείο στο, μάλλον, ναι, στο σπίτι μας που νιώθουμε την ασφαλειά μας, που νιώθουμε την ομορφιά, που νιώθουμε την προστασία, αριθμός 32. Νιώθουμε γενικότερα αρκετά καλά. Είναι ένα σημείο αστρολογικό αυτό. Επίσης, σημαίνει και προσοχή και πώς έξω στον κόσμο μιλάω λιγάκι. Συνδέεται και με τον Κρόνο. Εντάξει, μη σας μπέρδεψω περισσότερο, διότι είναι μια νέα έννοια, καινούρια έννοια. Παρόλα αυτά όμως, αυτό το που θέλω να σου πει, ότι υπάρχει ένας ναός εδώ πέρα, ο οποίος αυτός ο ναός μιλάει για την ασίγαστη φωτιά. Εντάξει. Και η φωτιά σημαίνει και ενέργεια, σημαίνει και προστασία και ζεστασιά και σημαίνει και, μάλιστα, και δύναμη. Και η δύναμη. Εδώ τώρα βγαίνει το 55. Είναι ένας master number, το 55, ένας κυρίαρχος δηλαδή αριθμός. Μιλάει κυρίως για την περιπέτεια, το 55. Σαν 55 δηλαδή είναι τα δύο πεντάρια. Το πεντάρι όντως μιλάει για, γενικά για περιπέτειες και τα λοιπά. Ένα νούμερο ιδιαίτερα με πολύ ένταση, ας το πούμε. Λοιπόν, αλλά αυτό το οποίο σε προτρέπει και σου λέει ότι κοίταξε να δεις, δες εσύ τη ζωή σαν μια περιπέτεια. Η ζωή είναι μια περιπέτεια. Εντάξει. Ποιος ξέρει τι θα γίνει αύριο. Και είναι και φιλοσοφημένο αυτό. Ποιος ξέρει, αύριο που λένε ποιος ζει, ποιος πεθαίνει τώρα. Λοιπόν, και το τι θα γίνει και τα λοιπά. Εφόσον λοιπόν βγήκε αυτή η κάρτα, σου λέει ότι μη φοβάσαι να πάρεις ρίσκα, διότι, okay, δεν ξέρεις αύριο τι θα γίνει. Μπορεί να πετύχεις, μπορεί και να αποτύχεις. Τι θα κάνεις, θα ζεις τώρα με αυτό το φόβο ή με, αυτό. Θα κάνεις γενικά τις επιλογές σου, θα διορθώσεις ό,τι χρειάζεται να διορθωθεί και προχωράς. Εντάξει. Λοιπόν, το άλλο το οποίο σου λέει είναι ότι μπορεί να φτιάξεις το σπίτι σου, να το ανανεώσεις, να ψάξεις για νέα δουλειά, για ένα νέο έρωτα, να βρεις ένα νέο χόμπι, να αλλάξεις τη διατροφική σου συνήθεια. Εντάξει, πολλά πράγματα που μπορείς να κάνεις και να μπεις και να ενσωματωθείς πάλι στους κύκλους της ζωής και να βρεις το δικό σου κύκλο, τις οποίες, κοίταξε να δεις, μπορεί να έχεις την ευκαιρία να βγεις προς τα έξω, να κοινωνικοποιηθείς, να γνωρίσεις νέους ανθρώπους, νέα ενδιαφέροντα, νέα πράγματα. Και είναι κάτι το οποίο όμως μπορεί να σε ανανεώσει αυτό και να το χρειάζεσαι. Το 55 επίσης σου λέει ότι, κοίταξε να δεις, σαν μια γενική επιβεβαίωση είναι ότι διευρύνω τις εμπειρίες της ζωής μου και γι' αυτό το λόγο επεκτείνω την ανάπτυξη της ψυχής μου. Κράτησε το. Εντάξει. Γενικά σαν επιβεβαίωση. Ωραία. 55 λοιπόν. Μπράβο. Ωραία. Μια χαρά 55. Μας κάνει 10. Μας κάνει 1. Έτσι. 1-1. Και αυτό που μας έρχει και βγαίνει είναι ένας νέος ρομαντικός κύκλος μπορεί να ξεκινήσει. But cute. Λοιπόν, νέα σελήνη στο ζυγό. Ο ζυγός γενικά σαν ζώδιο είναι σχεσάκιας. Γενικά οι ζυγοί είναι ζυγοί, τους αρέσουν οι σχέσεις. Εντάξει, δεν σημαίνει ότι οι ζυγοί, προσέξτε, μην μπερδευτούμε κιόλας, γιατί κάποιος μπορεί να πείτε, ναι, οι ζυγοί, τι είναι, άπιστοι είναι αυτό, είναι και, περιμένετε, ναι, εντάξει, okay. Αλλά τους αρέσει η σχέση. Άσχετα είναι παράλληλη, εξωσυζυγική, είναι σχέση όμως. Εντάξει. Δεν λέω ότι το κάνουν όλοι. Από την άλλη όμως, η ζυγή σαν ενέργεια, δηλαδή ο ζυγός, σημαίνει δίνω μεγάλη σημασία στη σχέση. Από πίσω βεβαίως κρύβεται η Αφροδίτη. Και η Αφροδίτη είναι των σχέσεων, είναι του καλοπισμού, είναι της ομορφιάς. Ο ζυγός γενικά δέχεται πάρα πολύ έντονη ενέργεια, όπως και ο Ταύρος βέβαια, της Αφροδίτης. Με διαφορετικό ίσως λίγο τρόπο. Και εδώ επειδή είναι και ζυγός, είναι και λίγο του μπλα μπλα, έτσι, της επικοινωνίας. Μάλιστα. Okay, η επικοινωνία, ναι, οι άνθρωποι, μιλάμε. Τρία κούπα, η ζωή, περάσουμε καλά. Και ό,τι μας κάτσει, έτσι, τρία κούπα. Μία πολύ ιδιαίτερη κάρτα, θέλω να τη δείτε. Η οποία τι δείχνει.
Περνάμε καλά, περνάμε πάρα πολύ ωραία και είμαστε στον αέρα. Ο χορός που είμαστε στον αέρα. Εδώ είναι και λίγο και η έκσταση, αν το παρατηρήσετε, είναι σαν μια έκσταση. Διότι το γέλιο, η χαρά, το να περνάμε ωραία, ο χορός, είναι ένα είδος έκστασης, διότι μπαίνουμε σε μια άλλη κατάσταση, σε μια άλλη δόνηση. Εδώ είναι η χαρά της ζωής, δηλαδή βγες έξω, πρόσεξε, από αυτό το τρία ξυφών μεταμορφώνεις και πας σε αυτό το τρία κούπα που είναι η χαρά της ζωής. Μία μεγάλη ιέρια έχει βγει, η αρχιέρια, που σου λέει έχεις και αποφάσεις στη ζωή να πάρεις, ποιο θα επιλέξεις, έχει και ιρουνικά σύμβολα εδώ τα οποία είναι ιδιαίτερα, είναι οι συμβολισμοί, οι κύκλοι της ζωής, τα μυστικά και τα μυστήρια της ζωής, γιατί γνώρισε αυτόν τον άνθρωπο, γιατί έπεσε αυτή την κατάσταση, γιατί έγινε έτσι, γιατί αδικήθηκε, γιατί. Θα τα πάρεις γιατί εμπειριώνεσαι, μαθαίνεις, έχεις όλες αυτές εδώ πέρα όλα αυτά τα στοιχεία του χαρακτήρα σου, αλλά έχεις και πολύ διέστηση. Και επηρεάζεσαι πολύ από κάθε νέα σελήνη. Στην τρίτη ημέρα, εντάξει, όταν γεννιέται νέα σελήνη, αλλά στην τρίτη ημέρα και στην έβδομη ημέρα, δες τους κύκλους σου με ποιο τρόπο συντονίζεσαι. Έχει βγει μία βασίλισσα πεντάκτηνο πολύ δυνατό. Σταθερότητα, δύναμη, σοφία, φροντίδα, αγάπη, προστασία, οικογένεια, ικανότητα στα οικονομικά, διαχείριση, άνοδος εταιρεία, συνεργασίες. Έχεις μεγάλη ικανότητα και το ένστικτό σου είναι αυτό που σε πηγαίνει. Μπορείς να πετύχεις πολλά πράγματα. Και βεβαίως έχει βγει το 10 μπαστούνι, το οποίο τι έχει να σου πει. Αυτό το οποίο σου λέει το 10 μπαστούνι είναι το εξής. Μπορείς να πετύχεις ό,τι θέλεις στη ζωή σου. Να βγεις από στεναχώριες. Και εδώ βγήκε βέβαια η καρέτα στεναχώρια στο 3 ξυφών. Αλλά άμα θα δεις όλα τα υπόλοιπα εδώ, είναι πολύ δυνατές κάρτες. Είναι πολύ δυνατοί συντονισμοί. Και το ξύφο σου εδώ, η μύτη, τι λέει του ξύφου σου εδώ, που είναι στοιχείο του χαρακτήρα σου, το 10 μπαστούνι σημαίνει ευθύνες. Επίσης βγαίνει πάλι ένα, έτσι. Ένα εδώ, ένα εδώ, ένα εδώ. Για εδώ και κάτι άλλο, χάνω κάτι άλλο. Εντάξει, οκ. Έχεις λοιπόν τους άσους, έχεις στην ουσία τρεις άσους κάτω. Τι σημαίνει, μπορώ να πετύχω, διότι μπορώ να αναλάβω τις ευθύνες. Μου τρώει ενέργεια, αλλά όλα αυτά τα βάρη που μου είπε, Ακάς, μπορώ να τα κουβαλήσω. Στη ζωή μπορώ να κουβαλήσω πολλά πράγματα. Εδώ αυτός ο άνθρωπος τα έχει καταφέρει. Προχωράει, προχωράει. Είναι λίγο το βήμα εδώ, λίγο περίεργο, αλλά τα καταφέρνει. Είσαι ένας άνθρωπος που τα καταφέρνει. Αυτό είναι το γενικότερο νόημα. Η κάρτα εδώ σε προτρέπει και με όλες τις υπόλοιπες πολύ δυνατές κάρτες εδώ, θα τα καταφέρεις με ό,τι καταπιαστείς. Θες ερωτικά, θες οικογένεια, πρόσεξε να δεις. Πολλές φορές λέμε ναι, είμαι με ένα δύσκολο διαζύγιο. Οκ. Προχωράς, έχεις την ευθύνη, το τελειώνεις το διαζύγιο σιγά σιγά ό,τι είναι και μετά δεν ξέρεις τι καινούριο μπορεί να ξεκινήσει. Μια νέα γνωριμία, μια νέα φιλία, ένας νέος έρωτας, κάτι καινούριο για σένα, μια νέα εργασία, κάτι το οποίο όμως είναι αυτό το οποίο εσένα σε γεμίζει και σου δίνει χαρά. Αυτές πρέπει να είναι οι επιλογές. Δηλαδή, γνωρίζεις έναν άνθρωπο, παιδί μου. Εντάξει, δεν έχεις νιώσει τον τρελό, τον μεγάλο παθιασμένο έρωτα που έχεις νιώσει παλιά κτλ. Οκ, εντάξει. Σου δίνει χαρά όμως. Κάνετε καλό κρεβάτι, ας πούμε. Γιατί πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι τα θέλουμε και όλα, ρε παιδί μου. Να είναι και έτσι και έτσι και εκείνο και τ' άλλο και αυτό και αυτό και αυτό και βάζουμε πεποιθήσεις και το διαλύουμε. Εντάξει, δεν μπορούν όλοι οι άνθρωποι να είναι όλα. Κανένας δεν είναι τέλειος. Λέω τώρα απλά έτσι ένα παράδειγμα. Πέρα από αυτό όμως, αυτό το οποίο σου λέει εδώ είναι ότι το ξύφο σου είναι πολύ δυνατό, έχει πολλά στοιχεία, πολύ ισχυρές ενέργειες, έχεις πολλές δυνατότητες, έχεις πάρα πολύ σοφία, πολύ δύναμη και έχεις και έναν θαυμάσιο αυτοέλεγχο. Μπορείς να ελέγχεις τα αισθήματά σου, τη λογική σου, να μιλάς με ηρεμία και τον άλλον τον κολλάς στον τοίχο. Και βεβαίως μπορείς, ναι, έχεις την ικανότητα να κουβαλήσεις όλα τα βάρη τα οποία θα σου δώσουν. Δηλαδή, βάρος είναι και η ευθύνη μιας σχέσης και μια νέα συνεργασία και είναι βάρος, είναι ευθύνη, έτσι.
Αλλά μπορείς, έχεις ικανότητες. Και με αυτό να σας ευχαριστήσω. Πώς σου φάνηκε? Ενδιαφέρον δεν είχε? Ωραίο ήταν, ε? Λοιπόν, θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Να είσαι καλά.